Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ραπτόπουλος. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γιάννη. Ωραία, μπήκε ο δάσκαλος εκεί με τα μπίτια. Μπαμ, μπούμ, μπαμ, μπούμ. Ο δάσκαλος είναι. Ο δάσκαλος Γιάννης εκεί, φοβερός. Είδες μάτς. Δεν είδα μαζί και στο καφενείο τι κάναμε. Εκεί στην κούλα, φυστή και τρώγαμε. Καλό το χ για τον Ολυμπιακό. Καλό το χ. Προσωπική εκτίμηση κατά 70% αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από τον τερματοφύλακα του και το δεκάρι του Φορτούνη για μένα. Ναι, φίλε. Κακό πράγμα. Με το 1-0 τα καλά και μην πει κανένας ότι μετά έβγαλε αποκρούσεις όλοι οι άλλοι και 1002. Τρίχες. Διότι τα παιδιά ξενερώσανε με την προσπάθεια. Ναι. Για σεξ λέει να μας πει ο ψηλός. Τέλος πάντων θα έρθει σε λίγο ψηλός. Τώρα θα έρθει ο συνεχίζουμε ψηλός. Γι' αυτό ναι. Που έλεγα ότι ο Ολυμπιακός για τον τερματοφύλακά του μην πει κανένας ότι έκανε μετά καλή προσπάθεια, καλή εμφάνιση. Γιατί όλα τα παιδιά ξενερώσανε. Γιατί παίζανε καλά και από μια άλλα καμία ξενερώσανε και. Τι ψωνίσανε ρε παιδί μου κατά κάποιο τρόπο. Να περιμένουν λίγο οι γάβροι. Να περιμένουν, ήρθε γιατί... ο γκουρού του μπάσκετμπολ, Στέλιος Μπαρθενάκης. Ο γκουρού, ναι. Ήρθε ο γκουρού. Θρουμάρα μου. Όχι κουρού, γκουρού. Ο κουρού τη ρόπτη. Ο λόγος σε εσάς. Κάτι να μας πει, καλά είστε. Θα μας πει στις αποστολές που έχει πάει εκεί πέρα με τις ομάδες. Καταρχήν πήγες ναι. Και στις δύο αποστολές. Και δύο αποστολές. Πού πήγες, δεν πήγες. Ο Γιώργος πήγε, ο Πετρίτης στην Τενερίφη και ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος πήγε Αθήνα και Λιόν. Καλά, και εσύ άκυρο έφαγες. Εγώ έφαγα άκυρο. Καλά, τι μέχρι τα διαβατά δεν πήγες να δεις κανένα μπάσκετ. Και προηγούμενες τις αποστολές ήταν πάλι. Όχι, ρε φίλε. Βελιγράδι και Στρασβούργο. Ξέρει να διαβάσει Βελιγράδι. Όχι, πήγε ο Γιώργος Πετρίτης. Ούτε Βελιγράδι. Και στο Στρασβούργο ποιος πήγε. Ο Βασίλης. Α, τον κρυόκολο. Εντάξει, είχα πάει εγώ. Μπάκεν και Γερμανία και Ιταλία για να τα λέμε όλα. Καλά, ρε, έχουμε τον Μορφοκούνελο και πήγανε. Δεν μου λες ο Μορφοκούνελε. Μορφοκούνελο. Είσαι ρε, σιλάνς. Ο Ανδρώνης πληρώνει, δεν είναι. Φυσικά. Δεν πληρώνει οι ομάδες. Η εφημερίδα στέλνει με δικά της έξοδα. Αυτό έτσι, να ακούγεται. Του ρεπόρτερ τους. Να ακούγεται αυτό. Κάποτε, ξέρεις, τα παλιά τα χρόνια. Αν υπάρχει ναι. Κάποια κοινή κάλυψη εξόδων για όλους τους απεσταλμένους ομάδων ναι. Σε αποστολή είτε εθνικής ομάδας είτε συλλόγου, όλοι μπαίνουμε στο ίδιο. Ναι, στο άρθρο 44. Ραπτόπουλη, συγγνώμη να ναι. Σου κάνω τέτοιο, μια πρόταση. Να μας στέλνει ο Ανδρώνης εμάς απεσταλμένους για τον box. ρε φίλε, να πηγαίνουμε κι εμείς ταξίδια. Ο Ανδρώνης, εάν μας στείλει εμάς απεσταλμένους. Καταρχήν εκπροσωπούμε το Μετρόπολης και εκτός. Εντάξει, είναι σημαντικό. Άσε, μην ακουστεί τίποτα εκεί. Γιατί δεν ακουστεί. Παιδιά, εντάξει, κακά τα ψέματα. Είναι σημαντικό και για τον μπάσκετ ακόμα σε τέτοιους καιρούς να έχουν οι ομάδες απεσταλμένες. Βέβαια. Τόσο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Καλά, γραφεία τύπου δεν έχουν αυτοί. Γραφεία τύπου. Φυσικά έχουν γραφεία τύπου. Αυτοί που... Και πολύ καλούς συναδέλφους κιόλας. Γιατί δεν τα στέλνουν αυτοί. Δελτία τύπου και να κάνουν και ένα μετάδοση, ξέρω και τα λοιπά. Εσύ θεωρείς ότι αυτό είναι λογικό που λες. Να κάνει δηλαδή για ένα ιδιωτικό μέσο επίσημος άνθρωπος που ενημερώνει. Να του δώσει 30 ευρώ, 40 ο Ανδρώνης, 50 ξέρω εγώ. Εσύ πιστεύεις ότι είναι θέμα οικονομικό. Δεν είναι. Εσύ δεν πιστεύεις ότι είναι θέμα θεοντολογίας. Γιατί εσύ αν πας. Γιατί εσύ αν πας, δεν υποστηρίζεις την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα υποστηρίζω την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τότε γιατί να μην πάει ο Ανδρώνης. Συνεργάζομαι, υποτίθεμαι ένα σύλλογο και έχω επίσημα αναλάβει τα καθήκοντα. Είναι δυνατόν να κάνω μετάδοση για κάποιον άσχετο. Στη ζωή μας, ρε παιδιά. Αυτό είναι κοινοτομία. Και βέβαια αυτό είναι κοινοτομία. Κοινοτομία. Κοινοτομία, Ραπτόπουλε, αλλά εσύ δικό σου άτομο στέλνεις για δικιά σου δουλειά. Ναι. Δεν στέλνεις άλλο. Να σου πω κάτι. Ναι. Να κάνεις κάτι το οποίο δεν θα γίνει και γνωστό. Βέβαια. Τώρα σε αέρα ραδιοφωνικό ή σε τηλεοπτικό ή. Εντάξει, τώρα. Σιγάρε. Και τι σιγάρι. Έλα, είναι γραφεία τύπου αφού είναι. Τι, τι γραφεία τύπου. Άρα πηγαίνει ο Μορφοκούνηλος Παρθενάκης τώρα εκεί για να δει. Παίζει ο ΠΑΟΚ, α πούμε. Βέβαια, ρε φίλε. Ή ο Άρης μπάσκετ ή ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Και βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ θα γαυγίζει λιγότερο από το γραφείο τύπου, λες εσύ. Εσύ. Πάλι ανάποδα τα βρίσκει. Ανάποδο άνθρωπο. Άλλο ξεκίνησε. Ναι, ναι. Ανάποδο άνθρωπο. Εγώ είμαι ανάποδο. Ανάποδο είσαι τώρα. Εγώ είμαι ανάποδο. Θα βγάλουμε όλα τα μπουφάνια μα, κάσει τώρα. Έτοιμοι είμαστε για τέτοια τώρα. Ωραία, τα πέταξε, έτοιμο είναι. Είμαι και. Έκανε, έκανε πάλι σπάρινγκ θα κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Κάτσε, Παρθενάκη. Κάτσε. Τι προηγούμενε δύο βραδιέ δεν μπορέσαμε. Φύγαμε μέχρι τώρα. Καταρχήν πε μου τι γίνεται με τον Άρη και με τον ιδιοκτήτη, γιατί αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ακούγοντας το ρεπορτάζ ναι. Πριν τρεις μήνες, τρεις ή μισή μήνες, με είπε ένας τύπος να πούμε ο οποίος είναι εμπιστός. Απλά να το πάμε σε γραμμές οι οποίες ξέρεις είναι και δικές μου, δικές ναι, μου εμβέλειας. Μου είπε πριν τέσσερις μήνες ότι
ο ιδιοκτήτης της Καϊάρης δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα γιατί τον κυνηγάει, να πούμε, ένας συνεταιρός. Ναι. Δεν το βγάλαμε προς τα έξω, το είπα εγώ να πούμε και με κοιτούσα με μισό μάτι. Είναι στην Ελλάδα είναι ο άνθρωπος. Ναι, είναι στην Ελλάδα ο άνθρωπος, ναι. Αλλά εγώ διάβασα την Εσπρέσο να προχθές. Ναι. Διάβασα που... διάβασες τώρα εσύ την Εσπρέσο. Όχι ρε παιδί, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ. Είναι, να μην κάνω, το ξέρω εγώ. Έγραφε εκεί ότι τον κυνηγάει ένας Λετωνός για κάτι εκατομμύρια, κάτι ράβδους χρυσού κτλ. Και μετά από αυτό το ρεπορτάζ που έχει γίνει από την Εσπρέσο. Gossip. News κτλ. Διέκρινα ότι γίνεται μια κριτική στον. Γίνεσαι Τατιάνα Ραπτόπουλε πάλι. Αυτό που φωνάζεις το κάνεις τώρα. Γίνεται μια κριτική, ρε παιδάκι μου, στον ιδιοκτήτη. Ναι, τον κύριο Λάσκαρη. Ναι, ο οποίος πριν τρεις μήνες δεν γινόταν. Άκουμε τον Βλαχόπουλο δηλαδή ότι άρχισε να κάνει κριτική, να μου καταλάβεις. Πριν τρεις μήνες όταν τον είπα, ας πούμε, τέσσερις, Ρεσία, έχω μάθει ότι αυτός δεν μπορεί να δει. Πες τον μπορείς, με λέγει. Όχι, πες το, σε προκαλώ να το πεις. Γιατί αν το πάμε, είναι αλήθεια, λέω, και το κυνηγάει, να πούμε. Δεν άρχισε εγώ σε εκείνο το τραγούδι που έλεγε με κυνηγούν οι φίλοι σου, με κυνηγούν τα αδέρφια σου κτλ. Να λοιπόν που βγαίνει στο φως του ήλιου. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζουν εμένα. Οι ράβοι χρυσού ούτε με νοιάζουν. Ο άνθρωπος πήρε. Εμένα με νοιάζει, αν αυτό επηρεάσει. Όχι, δεν επηρεάζει. Αν δεν επηρεάζει, τι με νοιάζει. Δεν επηρεάζει, να σου πω κάτι όμως. Από εκεί και πέρα, πέραν του οικονομικού, πάμε λίγο και στην ουσία. Σαφώς όλοι ευχόμαστε όλοι να είμαστε πληρωμένοι στην ώρα μας και κανείς δεν θέλει κάποιον εργαζόμενο να μην πληρώνεται. Ναι, παιδί μου, αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως πήρε και ξεκάθαρη θέση ο κ. Λάσκαρης επί τούτου. Τώρα από εκεί και πέρα. Τι είπε επί τούτου, δηλαδή. Ότι δεν επηρεάζεται η επένδυσή μου στον Άρη. Οπότε, σε σχέση με την οικονομική που γίνεται από εκεί πέρα. Είστε κουτσομπόλητες, εγώ τον Άρη τον αγαπάω, τον εκτιμώ κτλ. Πάει τελείως. Και αν θυμάσαι, έκανε και μια προαναγγελία συνολικού κόστου επένδυση ενός δισεκατομμυρίου. Ευρώ. Πιωμένος ήταν σαν τον Σαββίδη. Δεν νομίζω ότι ήταν πιωμένος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι ξέρει τι κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα. Η οικονομική νομίζω πλευρά που έχει να κάνει με τον Άρη δεν έχει πρόβλημα. Ότι οι Αριανοί που ακούν την εκπομπή δεν τους νοιάζει ο Λετωνός που ζητάει τους χρυσούς και τα ράβδους. Αυτό το νοιάζει η ομάδα. Άρα εκεί είσαι καλυμμένος. Πάει τελείως. Γνωρίζεις και εσύ ότι κάθε επιχειρηματίας έχει πολλά πράγματα να αντιμετωπίσει. Ναι. Ο Άρης, καλός ή κακός, πέραν της αγάπης που είπε ο κύριος Λάσκαρης για τον Άρη, είναι ένα κομμάτι όχι μόνο επιχειρηματικό, αλλά έχει μέσα και τις οικονομικές συνιστώσεις. Νομίζω ότι σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είναι λίγο άσχετα τα δύο. Αυτό είναι. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι τελείωσε το ευρωπαϊκό όνειρο και για τους δύο. Και δεν θα τελειώνει το όνειρο. Θα τελειώνει. Το θέμα είναι πώς τελείωσε. Α. Δηλαδή, αν ξυπνήσεις το βράδυ δρομένος, αν θα πας τουαλέτα, αν κάνεις έμετο, ή αν ξέρω εγώ ξυπνήσεις με χαρμός. Άλλο να διεκδικείς κάτι και. Ο τρόπος που θα. Να πέσεις μαχόμενος. Και άλλο να πέσεις νοκάουτ. Να πέσεις νοκάουτ. Για τον Άρη ισχύει το γεγονός ότι νομίζω ότι αδείξει τον εαυτό του, χωρίς βέβαια να πούμε ότι έχει δείξει σταθερότητα από την αρχή της χρονιάς. Έπεσε εντελώς νοκάουτ. Και με προβλήματα τραυματισμών και με κακές επιλογές ξένων, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Άρης δεν μπορεί να λείπει από τους 8 του Basketball Champions League. Λείπει τώρα. Λείπει, τελείως. Και δεν σημαίνει κάτι ότι απουσιάζει, αλλά. Έχασε το κύπελο, λείπει από τους 8. Ναι. Ακούστηκε αυτό με τις ράβδες χρυσού. Εντάξει, είναι λίγο. Έχει πέσει. Για το κύπελο δεν μπορείς να πεις ότι δεν έφτασε το τελικό. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό έπαιξε. Του έκανε fair play ο Παναθηναϊκός. Από ό,τι είδα. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Αν έπαιρνε το κύπελο, σίγουρα θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Γιατί ένα τίτλο. Ο Τράκης δεν μας το έδωσε. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο αποκλεισμός από την Βιλερμπάν, η οποία είναι μια ομάδα δυνατή στη Γαλλία κτλ. Δεν θα πω δεν τιμάει, αλλά δεν είναι και το καλύτερο ζητούμενο για μια ομάδα η οποία έχει άλλο ειδικό βάρος στην Ευρώπη. Θα μπορούσε ο Άρης να περάσει στους 8. Κακά τα ψέματα. Τώρα, λίγο τα προβλήματα. Λίγο η κακή επιλογή του Γκόρντον. Λίγο η γενικότερη κακή πορεία της χρονιάς. Ναι. Έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Η ουσία είναι ότι η χρονιά δεν είναι για τον Άρη καλή. Ό,τι και να γίνει στο πρωτάθλημα. Μένουν 6 παιχνίδια για την κανονική διάρκεια. Ο Γκόρντον έφυγε. Ψάχνουν για έναν ακόμα παίκτη. Ποιος θα είναι αυτός, δεν ξέρουμε. Και γενικά υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Οι τραυματισμοί είναι δικαιολογία σε έναν βαθμό. Οι κακές επιλογές παιχτών είναι και αυτή δικαιολογία σε έναν βαθμό. Αλλά υπήρχε δυνατότητα επιλογής από τον κύριο Πρίφτη, ο οποίος και αυτός έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Τον βρίζουν οι Αργεντινοί τον Πρίφτη. Δεν ξέρω να τον βρίζουν, πάντως σίγουρα υπάρχει απογοήτευση. Ναι, είναι λίγο επικριτική η Αργεντινή. Υπάρχει μια τάση από τη μάζα των φιλάθλων να ζητούν ευθύνες. Δεν τον γουστάρουν. Νομίζω ότι είναι λογικό σε έναν βαθμό, το ξέρει και ο ίδιος. Δεν τον θέλουν, δεν τον αγαπάνε. Δεν τον θέλουν το Πρίφτη. Οι φίλαθλοι Κωστή ζητούν χειροπιαστές αποδείξεις. Όταν έχεις να διαχειριστείς ένα μεγαλύτερο μπάτζετ σε σχέση με πέρσι και έκανες ποτέ δικές σου επιλογές παιχτών. Άρα περιμένει παραπάνω δηλαδή. Περιμένεις να βγουν.
Τα πάντα ξεκίνησαν από τον τραυματισμό του Σανικίτζε. Δεν βγήκε και ο Μπάκνερ. Ο Τζέκινς είναι σκιά του εαυτού του. Ουσιαστικά μόνο ο Κάμινγκς έχει δείξει καλά δείγματα. Ο Τζάκσον είναι μια φθηνή επιλογή. Ο Ντρακίτσεβιτς είναι πολύ ασταθής, είναι και τραυματίας. Και αν βγάλεις όλα τα κομμάτια του παζλ, τι μένουν μόνο οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν φτάνουν για να πάει ένας Άρης καλά. Ναι. Από εκεί και πέρα. Μαζεύεις τα κομμάτια σου. Πληρωμένοι όμως οι παίκτες. Πληρωμένοι. Είμαστε ναι, καλά, ναι, δηλαδή, από όσο ξέρω είναι πληρωμένοι. Ναι. Μπορεί να υπάρχει και κάποια καθυστέρηση σε κάποιους άλλους. Στους Έλληνες, παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό το κομμάτι, χωρίς να υποβαθμίζω σε καμιά περίπτωση την οικονομική συνέπεια πριν να υπάρχει στους επαγγελματίες αθλητές. Που έχουν να πληρωθούν 6 από, εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα μένουν 6 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια. Υπάρχουν τα play-off. Τα οποία play-off δεν είναι πλέον πάλι οκτάδα, είναι εξάδα. Ναι. Δηλαδή έχει αλλάξει το σύστημα. Άρα ο Άρης θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Να κάνει το 6-6 γιατί έχει 5 βατά παιχνίδια και μοναδική δύσκολη αναμέτρηση είναι με την ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ η οποία είναι τρίτη, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι διαφορά έχουν, αλλά και αυτή αποκλείστηκε από τη Μονακό, μια ομάδα που okay, ήταν στα μέτρα της. Η ΑΕΚ η οποία ξαναπήρε το Μαυροκεφαλίδι. Ένα παίκτη ο οποίος έχει μεγάλο κόστος. Αλλά έδειξε μια εικόνα πολύ κακή. Δηλαδή πρέπει να, με κάποιο τρόπο να σώσει τη χρονιά ή τουλάχιστον να δείξει ότι τα έδωσε όλα μέχρι το τέλος για να αποκαταστήσει την εικόνα σου στο μικροσκόπιο του οπαδού σου, του φιλάθλου σου. Τώρα στο αμάξι που ήμουν πριν από λίγο, άκουγα να πούμε ένα σχετικό που έλεγε. Ναι. Ο Πρέλεβιτς λέει ένας ήρεμος άνθρωπος, κατέβηκε από πάνω, λέει διαμαρτυρήθηκε, έφαγε κάτι τεχνικές ποινές. Τι, δεν κατάλαβα, για πες μου, τι, αυτό τι άλλο. Τώρα πηγαίναμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Ο οποίος με μπάτζε σχεδόν 420-430 χιλιάρικα. Φουκαράς. Φουκαράς, ξεφουκαράς. Αυτή είναι η δικιά σου άποψη. Κινήσιμο ό,τι έχεις. Δηλαδή, με βάση τα μπάτζετ που υπάρχουν. Ο Άρης τι μπάτζετ έχει. Ο Άρης έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο ΠΑΟΚ φουκαράς. Έχει το 1/3 πιο λίγο. Αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Αυτό. Βλέπεις όμως ότι και τα υψηλά μπάτζετ ή τα υψηλότερα μπάτζετ δεν εγγυώνται αγωνιστική επιτυχία. Πες μου για το φουκαρά. Δεν είναι φουκαράς. Θα μάθω. 400 χιλιάρικα μπάτζετ. Ο Ελίσποντας Κρυθιάς στο ποδόσφαιρο Πάοκ, παραπάνω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλή παρουσία στο Basketball Champions League. Ναι. Κέρδισε την Τενερίφη εδώ πέρα. Ναι. Πήγε στην Τενερίφη, βέβαια έχασε 26 πόντους. Δεν είναι δικαιολογία ούτε ο τραυματισμός του Κλάντον, ούτε η απουσία του Σάιμπερτ. Όμως στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ κακή διαιτησία. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο ο καθόλου ήρεμος Μπάνε Πρέλεβιτς ή πάντα χαμογελαστός βγήκε έξω τα ρούχα του. Το ίδιο και γενικότερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα η διαιτησία των τριών διαιτητών στον κομισόριο του αγώνα. Πήραν την κασέτα του Καζαντζίδη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την πέταξαν και εκείνη. Δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι όταν κάτι σαν αντίδραση εξωτερικεύεται για έναν ήρωμο άνθρωπο όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, σημαίνει ότι και το μέγεθος της αδικίας. Ναι. Σε αυτά τα 420 χιλιάρικα πώς βγαίνουν. Έχει διαφημίσεις, ας πούμε. Έχει χορηγίες, έχει έσοδα από τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά, έτσι. Ναι. Εισιτήρια πόσα. Όσα εισιτήρια έχει, δεν μπορεί να πει και πολλά. Μια καλή διαχείριση βγαίνει. Σου ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ είχε να διαχειριστεί και τα έξοδα για το άρθρο 99 για τους διακανονισμούς, όπως και ο Άρης. Ναι. Είχαν να ζυγώσουν ένα βραχνά μεγάλο οικονομικό. Το ρεύμα το πληρώνει ακόμα η Πατουλίδου ή ας πούμε. Να ξέρω δηλαδή να υπολογίζω λογιστικό. Πάλι το πήγες εκεί που ήθελες. Εγώ δεν πρόκειται να σου απαντήσω γι' αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρω, κάνετε κινήσεις. Αλλά ξέρεις ότι εγώ σε αυτά δεν ενδίδω. Να πληροφορήσω με τον κόσμο ότι τον κάνουμε νοήματα να γελάσει, αλλά δεν γελάει. Πρόσεξε όμως. Με τίποτα. Θα στο γυρίσω αυτό μετά αλλιώς. Πόχ, την κουστάρεις, εγώ είμαι ανοιχτός. Εντάξει, εντάξει. Γραπτόπουλος, όλο τσιγκλάει. Η ουσία είναι ότι... Όχι η ουσία, όταν πεις το κόκκινο. Το ζητούμενο είναι. Το ζητούμενο είναι. Το ζητούμενο είναι και το παράδειγμα, το μάθημα που πρέπει να λάβουν και οι τρεις συλλογοί, γιατί αναφέρομαι και στην ΑΕΚ, άσχετα αν είναι 513 χιλιόμετρα η βάση της από εδώ μακριά, πως πρέπει να αλλάξουν πολλά και στον τρόπο σχεδιασμού και στον τρόπο επένδυσης των χρημάτων, για να λέμε ότι μπορούν οι ομάδες μας να έχουν ευρωπαϊκό μέλλον. Γιατί κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι της ηλικίας μου, αλλά και μικρότεροι, έχουν δει καλές παρουσίες Άρη και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ταξίδια και από το 88-94 μιλάμε για κορυφή. Βέβαια. Να μην ξαναλέμε τα ίδια. Πάμε στη μικρή ομάδα τώρα.
Ποια είναι η μικρή ομάδα πάλι? Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν είναι μικρή ομάδα. Ρε παιδί μου, Α2 δεν είναι. Α2, εντάξει. Τον ένα τον έβγαλε φουκαρά, τον άλλο τον έβγαλε μικρή ομάδα. Τέλος πάντων. Η μικρή η ομάδα σύμφωνα με σένα, η οποία είναι πολύ ιστορική και μεγάλη από κάθε άποψη. Ο Ηρακλής. Μεγάλη τι? Ο Άρης δεν είναι μεγάλη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μεγάλη ομάδα. Ο Ηρακλής δεν είναι μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, το μέγεθος μιας ομάδας προσαρμόζεται μόνο από τη βαθμολογία της θέσης και από την οικονομική της επιφάνεια. Μα τι να κάνει, δηλαδή, από τι. Ή από το όγκο των φιλάθλων της. Φυσικά, τι, όλα αυτά. Εντάξει. Είναι, ναι. Εντάξει. Okay. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, μικρό μπάτζετ. Ναι. Φιλάθλοι δεν πάνε στο Παλατάκι. Ναι. Η Πατουλίδη το ρεύμα. Ναι. Και τα λοιπά. Ο Ηρακλής παίζει εκεί στο Ιβανόβιο. Ναι. Ο καλύτερο παίκτη είναι ο Γκαγκαλούδη που είναι 44 χρονών. 40 χρονών, ναι. 40 χρονών. Αν το Ιβανόφιο το Σάββατο έχει 2.000 φιλάθλου. Ναι. Και γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ναι, παίζει με τον Πανιόνιο. Ναι. Ο Ηρακλής είναι δεύτερο. Ναι. Ο Πανιόνιος είναι πρώτο. Ναι. Ηρακλής Α1 γνωρίζει καλά ότι εκεί ανήκει. Ο Πανιόνιος, ναι, είναι εξίσου μια πολύ ιστορική ομάδα που κι αυτό. Ναι. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες κατά μέ θα είναι του χρόνου στην, στην Α1. Είτε μέσω τη πρώτη θέση, είτε μέσω παράση, ναι, με τον playoff, η δεύτερη οδηγή. Ωραία. Εντάξει, εγώ ίσως να βιάζομαι. Τι budget έχουν, Στέλιο? Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ναι, νομίζω έχει γύρω στα 200 χιλιάρια. Δηλαδή 200 χιλιάρια. Πολλά, ρε, Β'. Για Β'. Μα, για Α2. Κάμποσο είναι, ρε, 200. Μπορεί και λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο. Και 150 είναι, κάμποσο είναι. Εντάξει. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αυτές είναι οι τιμές. Είναι για να ανέβεις. Και τουλάχιστον υπάρχουν και ομάδες που δηλαδή, πιο ακριβές. Δηλαδή είναι Παρθενάκη τώρα πλάκα. Ναι. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ Α2 έχει περισσότερο κόσμο από τον Ηρακλή στην μπάλα. Δηλαδή αν πάνε αύριο 2.000 με το Πανιόνιο. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα. Καταρχήν, δες τα λίγο πιο σταδιακά, τα πράγματα πιο τιμηματικά. Σταδιακά να τα δω. 5 η ώρα παίζει το μπάσκετ του Ηρακλή. 7.30 ώρα νομίζω είναι Ηρακλής Παναθηναϊκός. Ναι. Άρα για τους Ηρακλήδες, ναι, είναι το ιδανικό να γεμίσουν το Ιβανόφιο ή να υπάρχει μαζικό κόσμο στο Ιβανόφιο και μετά να πάνε στο Ηρακλής Παναθηναϊκός. Πού θα πληρώσουν οι εισιτήρια? Ένα 10 ευρώ πακέτο και τα δύο, ρε φίλε. Κάνουν μια τιμή. Μακάρι να πληρώσουν οι περισσότεροι και να υπάρχει ένα έσοδο. Δεν θα πληρώσει πουθενά κανένα. Εντάξει. Αν ξέρει κάτι παραπάνω, τι να σου πω. Οι αστυνομικοί μπορεί να πληρώσουν εισιτήρια. Αρκετά αγωνιστικό ενδιαφέρον στο Ιβανόφιο, όποιο είναι αυτό. Ναι. Γίνονται ωραία παιχνίδια και έχει καλή ατμόσφαιρα. Έτσι. Για να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Εγώ πήγα, ήταν γεμάτο. Ναι. Οπότε εγώ περιμένω κάτι ωραίο. Εντάξει. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω από το Άρης παραδείγματος χάρη Δόξα Λευκάδας, το Ηρακλής Πανιόνιος θα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον. 100%. Ναι. Εντάξει, αυτό. Δεν το συζητάς. Τώρα, γενικά η εβδομάδα ήταν κακή. Γιατί ήταν? Γιατί έκλεισε η ευρωπαϊκή προοπτική. Α, ναι. Τι σημαίνει, ταξίδια, πιθανή διάκριση. Καμιά Ουκρανή θα γνώριζε εσύ. Ναι, καμιά Ουκρανή. Ποιο θα πάει, ρε φίλε, εμείς θα πάμε. Δεν ξέρουμε από Σπυριάρα. Τι έμαθα ότι. Τι έμαθα. Κυνηγάνει αλλοδαπές, να πούμε. Γιατί. Τι δηλώσεις που έχεις κάνει. Τι δηλώσεις έκανες? Είπε ότι ο άνθρωπος. Είπε ο άνθρωπος ότι. Οι βόρειες Ευρωπαίες, ναι, είναι πιο ανοιχτές. Είναι πιο ανοιχτές. Τι άδικο έχει να πει. Πιο προσεγγίσιμες, καλύτερα πνευματικό επίπεδο, έτσι με έλεγε. Καλά, ρε φίλε, τι νομίζεις. Θα έρθει. Σερβίδες με είπε. Θα έρθει η πέρα. Πολύ δυνατές. Άκουσε να δεις. Ναι. Πολύ δυνατές οι σερβίδες. Αυτό... Και στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή. Πνευματικό επίπεδο δεν το έχω διαπιστώσει. Οι Σέρβοι, οι άντρες είναι παιδαράδες. Ναι, έχει το DNA του. Πάρ τον Ήβης να δεις, πάρε Μάγιο Βιτσανιά, τον πάρε όλοι Τζούρτζεβιτς, Μίλαν, όλοι οι αθλητές και τα παιδαράδες. Έχουν φοβερή DNA. DNA, ναι. Οι γυναίκες στο ίδιο είναι και οι γυναίκες του. Νομίζω οι σερβίδες είναι. Δηλαδή από τα παιδιά που μίλησα που πήγαν στο Βελιγράδι με τον ΠΑΟΚ. Εσύ που μίλησες τώρα από το Βελιγράδι, δεν είδες εσύ τώρα. Μίλησες με τα παιδιά. Εντάξει, και εγώ ότι έχω δει. Έτσι, φυσικά, είναι. Οι Σερβίδες έχουν DNA. Γενικά οι Σερβίδες και οι Κροάτες. Και οι Ελληνίδες είναι πολύ δυνατές, αλλά. Είναι. Αλλά το παίζουν δύσκολες. Κώστα, αλλιώς είναι να κατεβαίνεις τώρα. Κάθε μία είναι με το. Με το δικό της feeling, φίλε. Ναι. Σερβία. Εσύ βολεύεσαι εκεί, πάντως σε βλέπω ότι έχεις και ένα αυτό, όπως το λένε. Ένα βαλκανικό. Έχεις ένα βαλκανικό εσύ. Δηλαδή, ασφαλίτης τις 3 ώρα τη νύχτα σε κάνει, έλεγε. Με κάνεις, ναι, με κάνεις, με κάνει. Εγώ αν ήμουν ασφαλίτης δηλαδή, 3 ώρα το πρωί, να γυρίσω σαν το κοπρόσκελο μαζί με τον και άλλο. Και τι θα με πει, πιστεύεις? Ναι. Θα πει, ρε φίλε, ταυτότητα αυτά και τα λοιπά. Τίποτα, μόνο το φακό θα σε φέξει, θα φύγει. Δεν πλησιάζουν, πιστεύω. Δεν σε πλησιάζουν. Γιατί, άμα δεν του δώσω δικαίωμα, γιατί να μην πλησιάζει. Πλησιάζει. Έλα, δεν έμαθες με την Τατιάνα. Τι έγινε. Σταματήσανε δύο φλόρους εκεί, κάτι μπάτσι του πλακώσανε, του κάνανε παούλο και πήγανε αυτοί και είπανε μαμά. Γνωρίζει πολύ καλά, το θέμα είναι και πώς θα μιλήσεις. Αν πρέπει να γίνει κάποιο πολιτικό έλεγχο, εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα. Σταμάτησαν ποτέ τώρα εδώ που τα λέμε, σπαθή τώρα. Τώρα πρόσφατα με το Μούση. Με το Μούση. Όχι. Με είχαν σταματήσει. Μια φορά μόνο το 2013, αν δεν κάνω λάθος, που ήμουνα στα IKEA. Που ήμουνα με τα αμάξι. IKEA πού, εδώ, στο. Στο κόσμος.
Ναι. Ήμουνα με ένα μπλε ξαρά το οποίο ήταν πώς να το πω, βρώμικο. Ναι, ναι. Γιατί είχα πάει στη θάλασσα με ένα φίλο και ήμουνα κατακόκκινος με μουσι. Ναι. Και εντάξει, οι άνθρωποι μου κάνανε έλεγχο. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Εντάξει, και εγώ βέβαια δεν ήμουν πολύ συνεργάσιμο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, όταν γίνεται κάποιο έλεγχο ο οποίο δεν έχει βάση, ναι. Όσο ευγενικό και να είσαι, το παίρνει λίγο στραβά. Καλό ή κακό. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένα κάνει τη δουλειά του και θα πρέπει να είμαστε συνεργάσιμοι για να μην υπάρχει θέμα. Εντάξει. Ναι, σωστό, έτσι μα σταματάει. Όχι, έχουν εντάξει. Βελτιωθεί και τα παιδιά τη αστυνομία. Εντάξει, τώρα για να μην γινόμαστε κι εμεί καραγκιόζοντε ή εντάξει, ναι. Μη συνεργάσιμοι. Εντάξει, ο καθένα κάνει τη δουλειά του. Εμένα πέρα... πάντω δεν με σταματάνε για έλεγχο γιατί δεν έχω μουσεί. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσω μπορεί να. Αγριεύεσαι και από το παρουσιαστικό του άλλου. Εντάξει, yeah. Αλλά γενικά. Όχι, Παρθενάκη, δεν ξέρει. Δεν έχει κάποιο λόγο. Εγώ στο αεροπλάνο. Δεν έχει κάποιο λόγο τον άλλον να τον κρίνει. Δίπλα σου, ναι. Δεν αφοβόμουν. Όχι. Έχω... Γιατί να φοβηθεί, τι είμαι. Κοίταξε, γιατί αυτοί που ρίχνουν τα αεροπλάνα είναι κάτι μουσάτι, κάτι αυτή είναι. Αλλά δεν έχει τέτοιο. Εγώ κοίτα. Το, ναι. Το καλοκαίρι που πήγαμε αποστολή με την Εθνική στην Ιταλία και κάναμε αλλαγή αεροπλάνου στην Κωνσταντινούπολη ήταν πριν την βομβιστική ενέργεια. Και μετά πάλι είχε μια κίνηση πολιτικής νομίζω μορφής. Τότε το μουσ το είχα. Εμείς τώρα περπατήσουμε και δεν ναι. Μας γνωρίζουν. Ναι, ναι. Δεν μας... Θα μας κάνουν έλεγχο λες, σίγουρα. Πού? Εδώ στο δρόμο άμα κατεβούμε ας πούμε. Εδώ δεν νομίζω, όχι. Για ποιο λόγο. Εγώ σίγουρα, να σου πω ναι, κάτι. Ναι. Το θέμα είναι πώς πλασάρεις τον εαυτό σου. Αν... Έλα μα κάνουν και μπαμ τώρα. Δηλαδή μία ώρα τη νύχτα δυο μαντραχαλέοι μαζί. Τους βλέπεις τρώνε σε ένα εστιατόριο. Ή γκέι θα είναι οι ασφαλίτες. Τι να είναι τώρα αυτοί άντες. Εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι Κωστή. Όταν με είχες βγάλει από τη Φραγκφούρτη που, που είχε γίνει το πέσιμο στους φίλους του Άρη με τους Γερμανούς. Ναι. Είχαν πλακώσει, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και ήμασταν έξω και δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Ναι. Είχαν πλακώσει πόσα αστυνομικά αμάξια, αστυνομικοί επαγγελματίες κτλ. Ψαρώνεις μία ώρα το βράδυ. Ναι. Όταν έχει τέσσερις ώρες στη Φραγκφούρτη. Γιατί σας την πέσανε δηλαδή. Γιατί είχαν γίνει. Είχε γίνει. Είχε μανούρα, λες, όντως. Είχε μανούρα. Νόμιζαν οι Αριανοί στο σόλ ήτανε και κάνανε μαγιά. Μα οι Αριανοί δεν φταίγανε σε τίποτα. Α, τους καλύτερα. Οι άνθρωποι του. Δεν φταίγανε, ρε Κώστα. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω για το σκηνικό τώρα που είδα αστυνομία. Δεν μαζεύτηκα, δεν κόλλωσα. Απλά πρέπει να είσαι σοβαρός. Βέβαια. Οτιδήποτε. Δεν μπορείς να το παίξεις ιστορία. Γιατί δεν ξέρεις με τι κίνηση πάνε αυτοί, με τι αντίληψη. Πες μα, άμα δεν κουβαλάς ναρκωτικά, όπλα αυτά και τα λοιπά. Κώστα, ρε, κάτσε να σου πω τώρα. Άμα είναι ο Ρέτσος με το Μανφάτι θα του σταματήσει η αστυνομία. Ο Ρέτσος? Με το Μανφάτι. Με τίποτα. Α, βάλεις τώρα τον Ανσαριφάρτη μαζί με τον Σισοκό. Ναι. Είναι παρέα, θα του σταματήσουν. Του Ισόπουλο τα τρομίδι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. 55 χερό, μήνυμα 54-34. Αν ήσασταν μπάτσι. Ποιο θα σταματούσε, ποιο θα σταματούσε. Ορίστε, βρήκαμε το θέμα. Ποιο θα σταματούσε. Το Ισόπουλο θα σταμάταγα εγώ. Το center back. Του σταμάταγε. Το τρομί του, 100%. Ναι. Καλά, σίγουρα. Με το μακρύ μαλλί και το μουσί. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί... Ψηλό 1,90 το μουσί. Το τερματοφύλακα του Πανετολικού δεν το σταματούσε. Το Κυριακίδη. Λες. Το φέρνει λίγο τον. Άνετα. Ναι. Μα γιατί, τι το μουσεις. Τι φάσε εδώ. Μάπα ρε, μάπα. Δηλαδή, ποια είναι η μάπα η αρεστή. Ήποπτη. Ήποπτη. Η μάπα η αρεστή. Ναι. Που λες ο άκακος. Ο άκακος αυτός που μπούλησε. Ο πέραν υποψίας. Ο κόκκινος. Ναι. Αλλά αν είσαι στο εγκληματολογικό, είσαι ας πούμε αυτή που... Που ψάχνουν για ίντερνετ και παιδεραστές και τέτοια να πούμε, ναι. Κάτι τέτοια ψάχνουν. Κάνει Ντελόγκ, την ξέρει τι κάνει Ντελόγκ. Η Κάνι Ντελόγκ ήταν είναι ψυχολόγος του FBI. Να, κάτι ναι. Τέτοια. Ναι. Άμα βρει τον κόκκινο η Κάνι Ντελόγκ, θα ναι. Ψάξτε τον. Ναι. Γιατί έχει σπουδάσει ψυχολογία. Κατάλαβε. Τη βλέπω εγώ τη Daily Woman που σκοτώνουν και μετά βγαίνει η Κάνι Ντελόγκ. Έχει μείνει με την Κάνι Ντελόγκ. Ο FBI να πούμε ψυχολόγος και λέει, α πούμε, και τα λοιπά. Αναλύει το όλο θέμα. Εντάξει. Σου πω εγώ τώρα. Είναι ένα... από τον Άρη, ας πούμε, στην μπάλα. Ναι. Δηλαδή είσαι ασφαλίτης. Ναι. Και βλέπεις το Τάτο, να πούμε, στον δρόμο. Ναι. Δεν θα το σταματήσει. Το Διούδη δεν θα το πειράξει. Το Διούδη, το Φουκάρα δεν θα το πειράξει. Ούτε καν. Ούτε καν. Έξω, ο παπάς του εφοριακός ήταν. Αλλά τέλος πάντων συγχωρείται. Ναι. Εννοείται. Ναι. Να δηλαδή... σου πω κάτι. Δεν μπορείς να βάλεις στεγανά ένα. Το Ταυλαρίδι το σταματάς. Όχι, πολύ σοβαρός. Δεν το σταματάω. Το Ριτζίδι το σταματάω. Άνετα το σταματάω. Σε ένα περιπολικό εμένα. Ένα γκάλαντ που είχαν παλιά. Γκάλαντ λέω. Πού τα θυμήθηκαν. Γκάλαντ, είχε και γκάλαντ. Τα θυμάστε. Τα οκτάβια από αυτά τα 18.800 κυβικά. Ναι. Σταματά στον Ιτζίδη. Το σταματά στον Ιτζίδη. Ναι. Το σταματά στον Ιτζίδη. Ο Ιτζίδης είναι μελαχρινός με μουσί.
Θα σου πω εγώ έναν που δεν ρωτά τον παίρνει μέσα για εξυγκρίβουση. Τον Νέτο με αυτά τα μούτρα. Τον Νέτο σταματά για άλλα πράγματα. Έτσι. Για οργανωτή τρομοκρατική επίθεση και τέτοια. Ναι. Νέτο. Δεν θα το σταματά. Για υπεξαιρέσει στο ίντερνετ και από αυτά. Ραούλ, μπράβο τώρα να είσαι ασφαλή. Δεν το σταματά για έλεγχο. Το Ραούλ, μπράβο. Επειδή τι είναι, φαλακρό. Επειδή είναι το μάπα του. Τα χαρακτηριστικά. Τα μάτια του, το βλέμμα του, η συμπεριφορά του, το περπάτημά του κτλ. Καμιά φορά άλλο είναι ύποπτο και από το περπάτημα. Εγώ να σου πω κάτι. Κάνει το βήμα, ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι πλέον τα κριτήρια, οι παράμετροι που προσεγγίζει έναν άνθρωπο για να τον ανακρίνει, να τον κάνει ένα έλεγχο, είναι πλέον στην άλλη μεριά. Δηλαδή τα πιο light χαρακτηριστικά είναι πιο ύποπτα. Έτσι. Έτσι νομίζω. Αυτό light. Ένα πιο ηρεμοντόνων. Το κόκκινο δηλαδή το σταμάτε. Ναι. Δεν είναι τώρα ο Γρηγόρης φάτσα που θα σταματούσε, ρε παιδί μου. Με το κόκκινο να σταματήσει. Φέρει κάποιο άλλο παράδειγμα. Έναν άνθρωπο που είναι υπεράνω. Υπεράνω, πάει σε αυτό. Λοιπόν, σε πω εγώ ποιο θα σταμάταγα. Ποιον? Το Στράτο το Παζούλι. Δεν τον ξέρω. Ναι. 100%. Δεν το ξέρω. 100%. Θα σα περάσει. Το Στράτο το Παζούλι. Γενναίες 14. Μα δεν λέω εγώ. Κατάλαβε, θέλω να σου πω. Το Μάστορα το σταμάταγα. Το Μάστορα θα το σταμάταγα. Γιατί δεν νομίζω, εντάξει. Ο Μάστορας, άκουγες ο Αναστόπουλος. Ο Μάστορας, κριτική μεγάλη. Ναι, καλά σε κάνει, να του λέω κριτική μεγάλη. Πώς θα γίνει, Μάστορας, με τα Αναστόπουλα θα σταμάτηγες. Δύσκολα θα σε σταματά. Γιατί άνθρωποι, είσαι άνθρωπος που γελάς, οπότε πολύ δύσκολα μάλλον θα σε έβαζε διαδικασία ανείχνευσης. Ναι. Έτσι νομίζω. Α, διάλειμμα, φωνάζει. Διάλειμμα, τόση ώρα φωνάζει. Φωνάζει μας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα, πεπερώνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς, deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δεν μου λες, τώρα κάποτε είχα διαβάσει σε ένα άρθρο, δικό σου πρέπει να ήταν, παλιά όπως πιο παλιά, ότι ενδέχεται ο Σαββίδης να βοηθήσει να πάρει, ξέρω εγώ, και βρεθεί και στο παλατάκι εκεί πέρα να δώσει κανένα φράγκο, κανένα αυτό, να ανεβεί το πάτζετ και τα λοιπά. Έγινε καμιά κίνηση και... όχι, κάτι καινούριο δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Βοηθάει ο άνθρωπος. Τότε που ήθελε να δώσει το Γιώργο, πει... να πούμε, να πάρει και... ο Γιώργος. Και το έχουν πει και οι άνθρωποι του ΠΑΟ, και ο κύριος Πρέγιδης και ο κύριος Γαλατσόπουλος, ότι είναι η βοήθειά του πολύ σημαντική. Να βάλει, ρε παιδί μου, τη σουρωτία εδώ, να πάρουν μια διαφήμιση, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι δεν του έχει κάνει ακόμα γκέλ του κύριου Σαββίδη. Δεν του κάνει γκέλ. Δεν του κάνει γκέλ. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι κοντός. Όσοι είμαστε κοντοί. Δεν νομίζω Ρεκοστή τώρα να έχει να κάνει. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το ποδόσφαιρο. Αυτό το λέω εγώ. Μακάρι να συνεχίσει να βοηθάει και όπως βοηθάει ανώνυμα και χωρίς πολλά-πολλά και να έχει το οποιοδήποτε τμήμα μπάσκετ βοήθεια. Αυτό ο άλλος που μοιάζει με το μεγάλο αδερφό του Νέτο, πώς το λένε, ασχολείται. Ποιος είναι αυτός που μοιάζει με τον Νέτο? Ο Γαλατσόπουλος. Φυσικά ασχολείται. Ασχολείται. Ο κ. Γαλατσόπουλος προτάθηκε σαν πρόεδρος του ΕΣΑ και τώρα σε μεταβατική περίοδο. Καλή παραγοντάρα, να πούμε. Σε μεταβατική περίοδο και. Είναι καλή παραγοντάρα. Είναι άνθρωπος που είναι κοντά στην ομάδα χρόνια και αγαπάει πολύ τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό το πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Γενικά. Αν και η μάπα του είναι ποδοσφαιρική, δηλαδή
Μπορεί να το δεις στη θύρα 4 τέτοια φυσιογνωμία ή να δεις, ξέρω εγώ, είναι μάχημος στην μου κάνει εντύπωση που είναι. Γενικά η διοικητική παρέα του ΠΑΟΚ μπορεί να μην έχει τις τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, αλλά το feeling είναι παρέας. Ναι. Δηλαδή αυτό που κάνουν το γουστάρουν. Ναι. Είναι αυτό πολύ σημαντικό, αλλά δεν φτάνει φυσικά. Και κάποια στιγμή θα κουραστούν και οι ίδιοι. Θέλουν ένα, το παραπάνω κλικ το οικονομικό για να μπορέσει η ομάδα να κάνει ένα καλύτερο. Είναι και πολύ επώνυμοι στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν πάνε. Ιστοποιοί, τραγουδιστές, πώς τους λένε, τους απολυτικοί και τέτοια. Δεν πάνε. Δεν έχει προβολή δηλαδή. Αν θες τη δικιά μου άποψη, θα μπορούσε ο κόσμος του ΠΑΟΚ να ήταν πιο κοντά στην ομάδα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά με το Ζόρδι γίνονται. Είναι μακριά. Δεν ξέρω. Οι συνοικίες είναι μακριά. Μπορεί. Σίγουρα. Κλειστράκι, η κλίση είναι. Σίγουρα. Καλά πηγαίνει στην μπάλα γι' αυτό. Πάει καλά στην μπάλα. Γι' αυτό. Ναι. Σίγουρα, εντάξει. Έχει μάτσα αύριο ο Ηρακλής Πανιώνιος. Έχει το Σάββατο 5 ώρες στο Βανόφο ο Ηρακλής Πανιώνιος. Αυτό το μάτσα. Νομίζω θα έχει κόσμο. Θα έχει ωραία ατμόσφαιρα. Αρκεί να μην γίνει κάτι. Ας είναι οι φίλοι του Ηρακλή εγκρατείς. Πάντοτε βέβαια το κλίμα είναι πολύ δυνατό. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι εκκλησία το γήπεδο. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως. Αν κερδίσει ο Πανιώνιος, βγαίνει. Ξέρεις, δεν έχει, έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Απλά ο Ηρακλής θέλει τη νίκη. Πρώτον, για να παραμένει στη δεύτερη θέση, η δεύτερη θέση του δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα στα play-off, που είναι σημαντικό. Για να πάει, για να ανέβει. Και είναι και θέμα Λόιτρου. Έχασε με 7 πόντους τον πρώτο γύρο. Οπότε πληρωμένοι παίκτες. Οι παίκτες του Ηρακλή. Ναι, είναι πληρωμένοι. Έτσι έχω μάθει. Ναι, είναι πληρωμένοι. Είναι πληρωμένοι. Πώς το λένε, να τον πούμε και το καθόλου. Ο Θόδωρος Δρακόπουλος. Ο Δρακόπουλος. Ναι, ναι. Τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είπαμε ότι έχει εταιρεία με φαρμακευτικά. Μπράβο. Άμα παίζει χάρη να είναι. Τα χάρια δουλεύουν. Μακάρι να είναι υγιής ο άνθρωπος. Το θέμα είναι να μην χαλάνε οικογένειες και προσωπικές περιουσίες για ομάδες. Ναι. Έτσι είναι, φίλε. Από εκεί και πέρα όμως αυτό, είναι, αυτό δείχνει και αγάπη για έναν σύλλογο από έναν άνθρωπο που επενδύει. Ο Δρακόπουλος είναι Θεσσαλονικέας. Νομίζω είναι Αθηναίος. Ναι, Αθηναίος έχει τον Ηρακλή δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό πάει καλά. Α, δεν το ξέρω. Γι' αυτό πληρώνει. Δεν είναι Θεσσαλονικιός. Εντάξει, τώρα αυτός ο συνειρμός που κάνει. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτός ο συνειρμός που κάνει είναι λίγο. Όχι, όχι, άλλο. Δηλαδή. Θεσσαλονικές να κάνει να πληρώνει δύσκολο. Δηλαδή βλέπει. Άμα δεν έχει να πληρώσει. Α, αυτό ακριβώς. Δεν έχει σημασία κόστος. Ο άνθρωπος πουλάει φάρμακα, δεν πουλάει φρυγανιά στον του Καρυπίδη. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Ότι μπορεί να πουλάει φάρμακα δεν σημαίνει ότι εγγυάται και κάνει ομαλή. Φάρμακο δουλεύει. Δουλεύει. Θες να το αγοράσεις. Ναι. Μακάρι, μακάρι. Μπορείς να αφήσεις στο σούπερ μάρκετ. Όλοι όμως οι φορείς που εμπλέκονται στην διανομή του φαρμάκου δεν είναι απόλυτα πληρωμένοι. Απλά σίγουρα είναι ένας πρωτογενής τομέας. Εγώ το EuroMeeting 6 μήνες τα παιδιά έχουν να πληρωθούν. Εγώ πάνω σε κάνα φαρμακοποιό δεν είδα στον δρόμο να κλαίει. Ναι. Σωστό. Εγώ αυτό λέω. Αυτοί που πουλάνε παπούτσια, ρούχα και τέτοια είναι χρεωμένοι μέχρι το λαιμό σωτεύει και τα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά η φαρμακοποιοί είναι και το αρέκα έξω παρκαρισμένο και το. Η ουσία είναι, παιδιά, να μπορεί ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει να πληρεί αυτά που υπόσχεται και αυτά που υπογράφει τουλάχιστον από χρονιά σε χρονιά. Μες. Τώρα από εκεί πέρα, αν δεν δύναται κάποιος, δεν μπορεί, ας πει δεν μπορώ. Παραδίνω τα κλειδιά γιατί για ΑΒΧ λόγους. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος. Ναι. Εντάξει, όταν διακυβεύεται η οικογένειά του, η δουλειά του και η προσωπική του επιβίωση. Από εκεί και πέρα τώρα όμως τον αναλαμβάνεις κάτι. Για το επόμενο 9 μήνο, τήρησέ το. Τώρα εσύ που θα πας. Εγώ που δεν θα πάω. Σπίτι μου θα πάω. Σε βλέπω με τις φόρμες. Σε βλέπω. Α, μπορεί για ένα τρέξιμο να πάω. Μπορεί. Ωραίος. Έχει καλό καιρό. Ναι, για τρέξιμο. Αν δεν βρέχει, έχει καλό καιρό. Πού θα πας, αν πας. Στην παραλία. Δεν πάω πολύ συχνά τώρα, αλλά μόλις ανοίξει ο γύρος θα πηγαίνω. Όπως πήγαινα και πέρσι. Ναι. Να πηγαίνεις από το ξύλινο, γιατί το άλλο είναι. Τι θα γίνει. Τι. Γόνατα αυτά. Ο μηνίσκος ο δεξής ήδη έτοιμος για να φύγει. Οπότε. Όλοι φαγωμένα γόνατα έχω. Δεν χαμπάρια. Αλλά τα λέω στους 13 βαθμούς έχει έξω. Στο μήλιο. Και τι να κάνω. Να πάω και. Όχι, δεν το ξέρω. Γιατρός του άρεσε το πάρκο. Α, παιχτούρα είναι. Ναι, βρένε, το θέμα είναι δεν να πάω σε γιατρό. Το θέμα είναι να γλιτώσω τη διαδικασία. Βέβαια. Άμα κάνω μηνίσκο ένα μήνα έξω θέλω. Δεν είμαστε για τέτοια. Εντάξει, αντέχουμε. Θα πει μια Ουκρανία σε περιποιηθεί εσένα. Ναι, τα μασάζια. Θα μου δίνει και μηνιάτικα. Μηνιάτικα, τώρα εντάξει, θα τα γράψει από το σπίτι. Όχι, φίλε, γερή, να είμαστε την κινητικότητά μας αυτή την. Δεν τη χάνουμε, εντάξει. Οπότε. Μην παραπέσουμε στο κρεβάτι, σωστό. Μια χαρά το ανατολικό μπλοκ. Αυτά. Εννιά πήρε τα μέσα. Στον τάτο θα το σταμάταγα. Θα το σταμάταγε. Το κάτσε, λέει, ο άλλο θα το σταμάταγε. Το σακό θα το σταμάταγε. Έχει πολύ πράγμα. Ελπίζω να σα έκανα καλή παρέα, θα τα ξαναπάρω. Κάτσε εδώ άμα θε, θα πούμε και για μπάλα, για χόρτο άμα θε. Α τρέξει, ρε. Μπορεί να βρει καμιά σχέση. Γεια σου, αδερφέ. Αν αύριο ο Ιβάν τρυπούσε το γάβρο, χωράει κανείς λες ραπτό, ρώτα το κοινό, ρε το βουκαρά το θρύλο. Στέφανε, είσαι μορφή, ρε φίλε. Μορφή είμαι, καλά. Ό,τι πει ο λαός. Λέει ένας φίλος, αν χωράει φυσικά. Κανένας παίκτης του Ολυμπιακού για τον ΠΑΟΚ. Χωράει. Λοιπόν, ποιος χωράει. Μανθάντης, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε.
Ο Ρέτσος δεν χωράει, ρε φίλε. Ο Μανθάλης δεν χωράει. Ο Ρέτσος. Βέβαια. Τι, δεν θες ένα γρήγορο center back. Θα παίξει ένα 3-5-2 τρελό. Σισοκό, Τρίχες. Μανθάλης, Ρέτσος τελείωσε. Μποτία, Τρίχες, Ντακώστα, Τρίχες, Ρέτσος. Τι, θα σου πω ένα απλό πράγμα. Κουίζ τώρα για τους Παοξίδες. Βγάλε έξω τον Τζαλμακάμπος και βάλε τον Μανθάτη. Τον θες? Ναι, τον θέλω. Τι μου λες τότε που δεν χωράει? Έχω τον Μιστακίδη. Έχεις τον Μιστακίδη, αλλά ο Μιστακίδης μπορεί να παίξει σε πολλές πλευρές. Και ο Μανθάτης μπορεί να παίξει και δεκάρι και εξτρέμ και ανάποδο πόδι. Πάντο Μιστακίδη στον Ολυμπιακό. Παπάδες θα κάνει ο Μιστακίδης. Μιστακίδη και Μανθάτη πάλι τι κάνουν οι τράμπα οι Παοξίδες. Το λέω από τώρα. Στο λέω. Τον Ηλιονούση τον. Ας τον Μαλούχο τώρα. Πού να χωρέσει αυτό τώρα, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, τον Φορτούνη τον είδε σήμερα. Θέλω να ρωτήσω τώρα, Λεάλι ή Γλύκο? Εδώ σε θέλω, μάγκα. Λεάλι ή Γλύκο? Εδώ σε θέλω τώρα, δίλημα τρελό. Λεάλι. Κώστα, τρελό Λεάλι δίλημα. Λεάλι ή Γλύκο? Λεάλι ή Γλύκο? Φίδα σε τσιμπήσει για γαϊδουρί. Ναι. Α. Ναι. Φορτούνη ή Πέλκα? Χειρότερο είναι ο Φορτούνη. Και οι δύο πολύ down είναι αυτό. Είναι αυτό ο Φορτούνη. Πολύ χώμα, ρε Κώστα. Εφού βάζει τον. Πολύ. Τζάμπα πρόκριση. Βάζει τον Μανθάτη δεκάρι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Δεν έχει άλλο. Τσόρι παροπλισμένο. Τσόρι ήταν εκτός. Έπρεπε να μαγειρέψει και μια χαρά τα πήγε ο Βούζας. Ο Βούζας τα πήγε μια χαρά, Κώστα. Πολύ ωραία. Μετά από ΠΑΟΚ και Μπεσικτάς, έτσι το ασπρόμαυρο προκλαρίνω, τα φιλιά μας στην Καστέλα και στον Κυρσάβα. Ναι. Ο ΠΑΟΞΙΣ 339, ο 718. Ραπ, έναν αράπι σαν αυτόν τον Τούρκο λέει θέλουμε στα χαφ. Θα λείπει μετά μόνο λέει ένα αριστερό μπακ και η ομάδα λέει θα είναι έτοιμη. Τον ναι. Ταλίσκα μάλλον λέει αυτό, το Μαβρέλι. Τον Ταλίσκα με το, με το ξανθό το καπάκι κοκακόλα που ναι, γιατί τον Αρσλάν τον έκανε αλλαγή. Ναι. Σακόφ και κάτσε αν τους έβλεπε μαζί θα τους πήγαινα στο κρατητήριο. Λέω εννιά. Υποπτική, δυο ζευγάρι, σαν τους Ντάλτον, κοντός και ψηλός. Είναι ύποπτη. Ναι. Ο κοντός είναι υποχθόνιος στα μούτρα του κάτσε, τον είδες. Έτσι μας κοιτάει. Έτοιμος να στη φέρει τη σουγιαδιά στο έντερο είναι, κατευθείαν. Πισόπλατα αυτή φορά. Αν το κόκκινο, ναι, θα τον έπαιρνα μέσα και θα έλεγε ξάι. Α, ο φίλος. Εγώ θα σταματούσα εμένα. Μουσική Κιλκής που μιλούσαμε έξω από το Λαμπομπονέρα. Ναι, ρε φίλε. Αυτό που δεν θα σταματούσα θα ήταν τύπου σαν τον Κίρτσο, λέει, τον Κανελάκη και τέτοιου. Δηλαδή τον Κίρτσο και ναι, τον Κανελάκη. Σε ποιον ήπιον τόνων. Ναι. Δεν θα τον σταμάτησε. Δεν θα τον σταμάτησε. Δεν θα σταμάτησε τον Κίρτσο. Γιατί το σταματήσει τον Κίρτσο. Δεν θα σταμάτησε τον Κανελάκη. Α, ποιον δεν θα σταμάτησε. Σου λέει και ποιον δεν θα σταμάτησε. Ποιο θα σταμάτησε, ναι. Φοβερό. Ωραία. Τον Τσιμπούρ δεν τον σταματά και προσαγωγή γιατί δεν του κάνει εκπομπέ πλέον με τον δάσκαλο. Γιατί δεν κάνει εκπομπέ πλέον με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλο το βράδυ. Είναι αραβωνιασμένο ο δάσκαλο. Αραβωνιάστηκε. Βέβαια. Έτσι λες εσύ. Αφού έτσι λέει αυτό. Έτσι λέει. Είναι. Και τι πάει να πει ότι. Δηλαδή... Με την κυρία είναι. Με την κυρία είναι. Μπορεί να έχει άλλε διαδικασίε. Ξέρω εγώ, μπορεί να βγαίνει έξω από τι κοινωνικέ υποχρεώσει. Ο δάσκαλο. Βέβαια. Ο δάσκαλο γιατί δεν έρχεται εδώ Παρασκευή, δεν σε λέει τα αθλητικά. Α, 5 λεπτά, 7 λεπτά. Κάντε μια ώρα, ρε Σικώστα. Ναι. Αν μείνει κανένα τέταρτο, θα θέλει ο κόκκινο να αρχίσει να φωνάζει. Γιατί να μην φωνάζει, α πει, γιατί ο δάσκαλο τα λέει ωραία. Ναι, όλα τα θέματα. Λέει, ωραία, λέει για την πυγμαχία, για τα μαχητικά αθλήματα, μια χαρά τα λέει ο δάσκαλο. Α, και αγώνε λέει τώρα και. Βέβαια. Ναι. Γιατί να μην έχει αγώνε. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, άλλο τι είδε σήμερα. Τι είδε. Τι είδαμε, δεν έχει άλλα ματσάκια. Καμπιά σου, αν είχε ρυθμό, θα βγάζει 90 λεπτό. Είναι μεγάλη απώλεια. Μεγάλο σου καμπιά σου. Κάνει εντρεφορήσει ο γκολ από τα φοβερό, δηλαδή ξεκινάει την κούρσα από το. Κάνει πολύ ωραία κίνηση ο Ανσαριφάρτ. Σε εξτρεμιστή. Εξτρεμιάστηκε ο Ανσαριφάρτ. Ανέβηκε ο Αντριάνο πάρα πολλά μέτρα. Κοίταξε, αυτοί μπήκανε, δεν υπολόγισαν τον Ολυμπιακό, δεν το σεβάστηκαν καθόλου. Παίξαν κατοχή, ανεβήκαν πάνω. Στο 21 και στο 22 ο Ελεονούση βγαίνει στην κόντρα. Ναι. Τραβάει ένα σούτ αντί να δώσει την πάσα στον Ανσαριφάρτ. Βγαίνει στον χώρο. Δεν την έκοψε, ναι. Στο 21 βγαίνει στον χώρο Μανθάτη αντεπίθεση. Δεν του δίνει φάουλ υπέρ του και κάρτα κτλ. Στο 37 γίνεται τον γκολ καθώς ο αριστερός μπακ ανεβαίνει πολύ ψηλά να κάνει πλάτο στον Μπαμπαμπέλ, πως το λένε αυτόν τον αριστερό εξτρέμ, ο Αρέσμα έπαιξε δεξιά στον Μπάμπελ και πέφτει πάνω του στον Ασαριφάρο Τόσιτς, ο μπακ ο αριστεροπόδαρος, τον παίρνει και τον κάνει τη σέντρα. Τρίπλα ναι. Και σήκωσε κεφάλι ο Ανσαριφάρτ ναι, ναι. Αλλά ο Καμπιάσο ρε φίλε, τι χάφ ήταν αυτό. Είδες πως έκανε όλη την κούρσα, γέμισε την περιοχή και ήρθε τρίτος. Πίστεψε τον Καμπιάσο ο Μπέντο. Κακός. Θα μπορούσε να βγάλει 90 λεπτά, έβγαλε μόνο 69-70 λεπτά. Καλός ήταν ο Ρωμάο. Καλός ήταν. Εκείνος ο οποίος ήταν άθλιος. Ήταν ο Ελεονούση και ο Φορτούνης. Χάλασε τον Ολυμπιακό ναι, Φορτούνης. Ναι, ούτε ο Μανθάτης τράβηξε. Τον Ελεονούση δεν τον υπολογίζεις γιατί λες περιμένεις τον Φορτούνη πιο πολλά. Άντε, ο Ελεονούση έπαιξε κατά συνθήκη επειδή είναι μπακ, τον έβαλε μπροστά φτερό. Δεν είχε σεμπά. Γι' αυτό μπήκε ο Ελεονούση. Ναι, έλειπε ναι. Σεμπά σήμερα. Γι' αυτό. Και έπαιξε αριστερά εκεί αυτό. Βέβαια. Και ο Μαρίν τίποτα. Ο Μαρίν τι έκανε, πήγε στο 80. Φεύγα τώρα, τι να κάνει ο Μαρίν. 75 είχε ένα τέταρτο να πει. Τίποτα δεν έδωσε.
Ούτε 75, 80 κάπου εκεί. Τίποτα, τίποτα. Ο Ολυμπιακός στα δύο αποδυνάμεις. Ναι. Κακός Ολυμπιακός. Κακός. Αποδυνάμεις. Ήτανε εκπληκτικά. Είχε, εγώ πιστεύω δηλαδή, είχε καλές προϋποθέσεις. Άμα κρατούσε αυτό το 1-0, διότι έμειναν και από ψυχικά αποθέματα. Έδειξε πάντως ο Ρέτσος. Μέλλον ότι έχει. Έχει μέλλον. Ο Βρουτόταυρος τρίβει τα χέρια, φίλε. Εγώ το λέω από τώρα. Προλαβαίνει ο Βρουτόταυρος να τον πουλήσει. Προλαβαίνει. Και ο πακέτο Μανθάτη και Ρέτσο, 40 χαρτιά από τώρα στο λέω. Έχουν φύγει για τα δύο πακέτο, 19 χρονών τώρα. Ο. Σα. Ο Σαρλής. Βγάλτον. Μπορεί ρε παιδί μου, γιατί τα παιδιά είναι 19 χρονών και ξέρει τώρα 19 χρονών, 18 χρονών παιδιά. Όχι, ο Ρέτσο έδειξε απειρία, αλλά έδειξε ταχύτητα. Όχι, φίλε, εντάξει, τώρα. Λίγο δυνάμωμα από τη μέση και πάνω. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, γεια σου, Μάκη. Μάκη. Όσο νεαπολίτης μπορεί να είσαι, Κώστα, εσύ, τόσο είναι Αθηναίος ο Δρακόπουλος. Α, γιατί. Άντε, πες τον εσύ, άμα ξέρεις. Είναι ο Παθενάκης και πες τον, δεν μπαίνει το Σάββατο στο γήπεδο. Δεν ήξερα, ρε. Λέω, μπράβο, λέω τον Δρακόπουλο που πληρώνει. Είναι Θεσσαλονικιός και πληρώνει. Μπράβο. Είναι 30 χρόνια στην Αθήνα, αλλά εδώ μεγάλο. Συγγνώμη, α, είναι. Εντάξει, τέλειο. Δικό μα είναι. Είναι αρρωστάκι, τρελό. Μπιτζίμι είναι αυτό. Μπιτζίμι είναι αγγλίση. Εντάξει. Ναι. Στην κερκίδα μας ήταν πάντα. Ναι. Δεν μου λες. Δεν μου λες, ρε Μάκη, μιας και μας διορθώνεις. Πάμε τώρα. Μιας και μας διορθώνεις τώρα για τον άνθρωπο αυτόν. Όχι, Δρακόπουλη. Ναι, δεν το ξέρα. Δρακόπουλη, άλλοι τέτοιοι, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να πάρουν, ρε παιδάκι μου, τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο και να τον έχουν με μια αξιοπρέπεια τώρα. Αυτό το πράγμα είναι, ξέρεις τώρα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Θα φας όλη την ώρα σου να σε μιλάω για αυτά. Είναι αυτός. Όχι, ρε φίλε, ψοφάω να ακούσω. Γιατί είναι απορία, όχι μόνο δικιά μου. Να σε κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι. Από τότε που πήραμε τους ποντίους, το άλλο το αφημί. Ναι. Ποιος από την οικογένεια, εκτός που αγοράζουν ένα μικρό μέρος διαρκείας, ασχολήθηκε με τον Ηρακλή. Από τους παλιούς, κανένας. Υπάρχει ένα θέμα εδώ το οποίο. Στάσου, ρε φίλε, εντάξει. Στο μπάσκετ, αλλά δηλαδή, ίδιο σύλλογο δεν είναι. Μπάσκετ, ίδιο αίμα δεν είναι στι λέμε. Ναι. Ότι χωράει 2.500 το Ιβανόφιο μετρημένο για να είναι άνετα. Σε κάποια μάτσα, εμείς όταν παλιά ήμασταν εκεί με τον Παναθηναϊκό και αυτά, τσαπιά βάζαμε 3-3.5 και σε κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια, Διαμαντίδη, Σκοτιανίτη, Χατζιμπρέτα, Παπαδόπουλο. Και πρωτοφανές για μας Α2 έχουν προπολυθεί χθες και σήμερα 400 εισιτήρια. Μπράβο. Ήδη, που σημαίνει τα 2.500 θα είναι τυχεροί αυτοί, ναι, που θα μπουν μέσα και ενδέχεται να έχει και πολύ κόσμο έξω σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς, και δεν είναι μόνο η νίκη, είναι να περάσουμε και τους 7 πόντους, να κερδίσουμε με 8 για να φτάσουμε τον Πανιόνιο που λένε ότι δεν θα παίξει του χρόνου Α2, δεν έχει κάνει κάτι, πώς το λένε, εκαθάριση, ναι, και παίζει και ένα τέτοιο θέμα. Αν είναι ο δικός μας Θεσσαλονικιός, να τον περάσουμε. Ναι. Αν είναι Θεσσαλονικιός ο Δρακόπουλος που λες που είναι και τα λοιπά, παιδί μου, ο Ηρακλής, κοίταξε, έχει όπως κόσμο, είσαι του ποιότης εσύ. Ναι. Έχει κόσμο που έχει άλλους 10, 20, 50. Τώρα κάνεις πλάκα, έχει 1 εκατομμύριο στον πλανήτη όλο, ρε τώρα. Άσυγο, ότι έχουμε κόσμο το ξέρουμε. Το χαβαλέ που ο κόσμος και του ΠΑΟ και του Βουλινού 700 άτομα πηγαίνανε. Άμα βλέπει θα πάει, αν δεν βλέπει δεν θα πάει. Απλώς τώρα. Ναι, γιατί μου έλεγε και ο Κόκκινος ότι του Βουλινού εμείς. 20.000 στο Ηρακλή ΑΕΚ, ναι, που πήγανε. Ναι. 20.000, παιδιά, τώρα. Εμείς κάναμε τα παγκόσμια. Όχι για πρόπερση, σε λέω, ρε. Το Ηρακλή ΑΕΚ, το πρωτάθλημα. Δεν παίρναμε σε πάνω με Ηρακλή. Ηρακλή Παναθηναϊκός τώρα. Αφήστε τα αυτά. Ο Ηρακλή ξέρουμε ότι έχει κόσμο. Το χαβαλέ γίνεται το πείραγμα από παλιά. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι το Σαββατοκύριακο έχει δύο μεγάλα παιχνίδια τα οποία θα έχουν πολύ κόσμο. Το ποδόσφαιρο δεν θα έχει περισσότερο από ό,τι θα έχει με τον ΠΑΟΚ, αντί να έχει λίγο περισσότερο. Γιατί άμα το πάρει, σώθηκες. Αλλά ναι, το μπάσκετ θα έχει τίγκα. Άστο. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία θέμα. Αυτό ήθελα να διορθώσω για τον Δρακόπουλο, παιδιά. Έγινε, ρε, του Πιώτη. Και μην μιλάτε, ρε, πολύ για Ολυμπιακό. Ρε. Έγινε, ρε, του Πιώτη, ρε, σταμάτα. Άσε να πονέσουν κι αυτοί λίγο, ρε, σήμερα. Άσε να πονέσουν λίγο. Καλά, ρε, έγινε. Γεια σου, Μάκη. Γεια σου, Μάκη. Του Μάκη, μάνα και η δικιά μου, ναι, είναι στα μνημόσυνα να πάνε κάθε Κυριακή. Τι χωρίς είναι αυτή η δουλειά. Έρχεται ο Μάκης, πού είσαι, ρε.
Λέω τι έγινε, ρε, ήρθα να δω τη μαμά μου. Μαζί παξιμαθάκι και κουαλίβα μαζεύουν. Παξιμαθάκι, λίτσες. Ε, τι γίνεται. Κάθε ηλικία έχει. Ε, βέβαια. Τι. Κάθε ηλικία έχει τα δικά της. Ε, τι θα κάνεις, αν εμάς θα πάμε να δούμε Ολυμπιακό και να λύσουμε αγώνα τώρα. Ε. Αυτές θα πάει στην εκκλησία. Ανάψουν την κυρία, κάνουν δύο σταυρούς, αφήσουν το δεκάλυπτο στο παγκάρι. Να βάλουν την κολόνια, να πάρουν το αντίδωρο. Να πούν τι με έκανε αυτός ο γιος μου. Οι άντρες γιατί δεν το κάνουν αυτό. Πού να κάνουν οι άντρες. Δηλαδή, γιατί δεν πάει να πούμε εκκλησίες και τέτοιο άντρας και πάει ας πούμε στο καφενείο. Στι στο καφενείο. Γιατί είναι το λιγότερο ευάλωτος είναι ο άντρας. Όχι. Γιατί πάει στο καφενείο. Γιατί εκεί γίνεται το κουτσουμπουλιό των ανδρών. Ναι. 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 Τι θες να κάνεις. Οι άντρες. Αυτά τα μνημόσυνα αυτά που είναι και μεγάλη σε ηλικία δεν τα γουστάρουν. Γιατί να το έφυγε άντρες, ρε φίλε. Εγώ θα σε πω όλα καμά μπροστά στα μούτρα σου. Η γυναίκα δεν σου το κάνει. Η γυναίκα είναι σαν το φίδι που πίσω στη φέρνει. Ναι. Γιατί οι γυναίκες μαζί, άμα δεις, δεν λέει μία για την άλλη. Ναι. Λέει για την τρίτη που δεν είναι εκεί. Θα πει, ας πούμε, η γυναίκα, ας πούμε, λέμε για τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Ναι, ωραία. Το σέντερφορ, τι πεδαράς λες. Πεδαράς, ναι. Ωραία. Μπορεί να πει αυτό, ας πούμε, μια γυναίκα για μια άλλη. Πόρε, τι γκόμενα είναι αυτή. Όχι, με τίποτα. Θα σου πω ένα. Εμείς γιατί λέμε όμως, αναδεικνύουμε άμα ο άλλος είναι παιδαρά. Γιατί εμείς όταν είμαστε φίλοι είμαστε ευθύες, ρε παιδί μου. Δεν κρυβόμαστε. Πού πάει αυτό, δηλαδή. Δεν πάει. Ο Πρίγιοβιτς είναι ωραίος σεντερφόρ, θα σου πω. Ναι. Η γυναικεία φιλαρέσκει. Για να σου πω ένα κάτι και θα το καταλάβεις. Πες με, έχεις δει δύο γυναίκες μαζί, αν και οι δύο είναι πανέμορφες. Ποτέ αυτό. Ποτέ. Ποτέ. Η μία θα είναι άσχημη. Ναι. Πάντα. Νόμος, το λέω εγώ τώρα, το ξέρεις αυτό. Ναι. Και οι δύο πανέμορφες δεν γίνεται. Η μία θα είναι άσχημη και η μία όμορφη. Ναι. Δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορούν τον ανταγωνισμό οι γυναίκες. Ναι. Το πει. Ναι. Έτσι τα λέω να τα ξέρεις. Πώς τα ξέρεις. Πώς τα ξέρω. Τι άτιμο παιδί, ε. Ρε, πώς τα ξέρεις. Το Κανελάκι λέει δεν το σταματούσε ούτε τον Κίρτσο. Ε, βέβαια, γιατί να το σταματήσεις. Ναι. Τι σου φτιάξει άλλο. Μάζιο θα το σταμάταγες. Μπα, ούτε το Μάτζιο. Το Μάτζιο το σταμάτησε. Εσύ, ναι. Υποπτός. Ο Μάτζιος. Κάτι ξέρεις παραπάνω. Ο Μάτζιος, ναι. Ναι. Ο Μάτζιος είναι ένας τύπος στο εμπόι του Μάτζιου, αδύνατος. Ωραία. Ναι, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Μου λένε αυτό που λέει, αυτό το βλέπεις. Λέω, τον βλέπω. Το βλέπω. Το πιο γρήγορο μαχαίρι στην πόλη είναι. Σου γιαδιάζει, τραβάει σπράχνο. Ναι. Σπλάχνο. Τραβάει έντερο παχύλι. Πω. Το δευτερόλεπτο. Ήρθαν και τα καφεδάκια, ήρθαν τα νερά, λεμονίτα. Μια χαρά. Θες να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Ό,τι θέλεις να πούμε λίγο με τον κόσμο. Τι, πάμε, πάμε. Πάμε. 231-090-90-90. 231-098-80-90. 9:55 και ενώ μήνυμα στο 54-340. 54-340. Θέλω να δώσω δημόσια συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους κριτήκαρους. Που κατέβηκαν να πούμε με τα πλοιάρια. Δώσ' τους, ναι, συμφωνώ. Κατέβηκαν με τα πλοιάρια κάτω στην Αθήνα και σαπίσαν στο ξύλο τα ΜΑΤ και μπήκαν μέσα στα υπουργεία και κάνανε μανούρες. Έγινε μεγάλο του. Ε, δεν μπήκανε. Και βάλαν τις κλούβες, αλλά τις κάνανε ανάκατα τις κλούβες. Κάνανε τις κλούβες άνω κάτω. Ναι. Και λέω εγώ τώρα. Και λες εσύ. Λέω εγώ τώρα. Σαν πονηρός κύριε. Έχω ανοίξει γραμμές. Λέω εγώ τώρα. Ε, με λες. Θα σε πω. Οι δικοί μας οι αγρότες. Ωραία. Τι φλόρι είναι μπροστά στους κριτικούς. Δεν είναι φλόρι. Φλόρι είναι μπροστά στους κριτικούς. Δεν είναι φλόρι, ρε. Κλείνουν τα διόδια, κλείνουν τους δρόμους και λέγαμε εμείς, αν είστε μάγκες, τραβήξτε στο Υπουργείο. Δεν είναι φλόρι. Και τραβήξανε στο Υπουργείο. Ε, τώρα κάτσε τώρα. Και οι κάμερες ήταν μπροστά και τα επεισόδια εκεί πέρα. Ήταν και λίγο μιλημένο τώρα. Έλα, μωρέ, τώρα με μπροστά ήταν ο Στάθης στη Βακτάκη τώρα το μοντέλο εκεί πέρα. Καλαμάστε, λέει μήνυμα, λέει τον Παρθενάκη να φοβάσαι τα βράδια. Όχι. Είναι περίεργο. Πάμε σε δύο τύπους που περιμένουν. Άντε να πάμε. Κάνα Ολυμπιακό που θέλει να πει τον πόνο του. Γιατί θα αρχίσει στο τέλο να παίζει ο Καζατζίδης και προς Πειραιά μεριά. Λες. Μήπως είναι κανένας αστυνομικός και θα πει ποιος θα σταματήσει. Μπορεί να είναι και τέτοιος. Για να δούμε. Ορίστε κύριε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε. Δεν είμαι Ολυμπιακός, πανεπακτής είμαι. Απλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο έτσι λόγω προπονητών, λόγω τακτικής. Γιατί μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Πολύ έτσι, ωραία. Ενδιαφέρον. Λοιπόν. Καταρχάς εντάξει, Καζατζίδης παίζει ας πούμε από τους φίλους μου μεριά που πήγα σήμερα και είδα τον αγώνα και ήμουν δίπλα τους, πολύ κλάμα, τι κάνει αυτός ο Ρέτσος, τι κάνει αυτός ο Λεάλη, τι κάνει αυτός Κουράσιο Καμπιάσο. Ακριβώς αυτό. Δεν τραβάει το Μανθάτη δεκάρι να βγάλει το Φορτούνι. Ναι. Ο Τσόρι γιατί δεν παίζει. Ο Φορτούνις κοιτάει το χώμα. Ναι, έτσι. Ο Μποτία τι έπαθε, ρε παιδιά, ο Μποτία, γιατί έβγαλε τον Μποτία. Ναι. Εγώ πιστεύω τον έβγαλε γιατί είδε ότι ο Μποτία είναι καλό σε ψηλό παιχνίδι, δεν είναι τόσο καλό χαμηλά. Οπότε μάλλον θα είχε πρόβλημα για να. Ενώ τα κόστα χαμηλά, καλά. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Τα κόστα χαμηλά. Τουλάχιστον ο Μποτία είναι λίγο χειρότερο χαμηλά. Αυτό. Και οι δύο φίλε. Τον έβαλε τον Μποτία σε δύο φάσει στο Κουαρέσμα. Στα 15 μέτρα το. Μην το συζητάς. Τα σπλάχνα να πει. Καλά, αυτό ο Κουαρέσμα, ρε παιδιά, τι κάνει. Κάτι εξωτερικά, κάτι ραμπόνες. Μεγάλος τεχνίτης είναι, ρε, αλλά είναι παλαβός.
Παλαβός είναι, τον ξέρουν ότι είναι παλαβός. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει, δεν έκανε μεγάλη καριέρα. Είναι πολύ παλαβός, μεγάλος τεχνίτης, αλλά πολύ παλαβός. Δεν μπορούν στα αποδυτήρια να το συγκρατήσουν, δεν μπορούν. Έχουν θέμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός, άμα έχει έναν δεν ξέρω το Βούζα σαν προπονητή, απλά αν είναι έξυπνος, μπορεί να βάλει και τρία γκολ μέσα στην Μπεσίκτας. Εντάξει, υπερβάλλω, ένα, δύο. Εντάξει, γκολ, ναι. Μπορεί να κερδίσει. Ο Βούζας, φίλε, να δεις ότι θα διαχειριστεί πολύ καλά το υλικό. Όλο το υλικό. Λευκή πετσέτα. Μακάρι, γιατί δεν έχει... Τώρα, αφού έχει διώξει όλους τους παίκτες. Λευκή πετσέτα πέταξαν με το Βούζα, μωρέ. Σε Ευρώπη και κύπελο, το λέω. Γιατί όποιο και να έφερε, εσύ θα σου φύγαινε σε αυτό το μάτς. Έτσι θα το έπαιζε. Θέλω να πω ότι. Δηλαδή, αφήνει τώρα έναν Αστόπουλο έξω και παίρνει το Βούζα τη. Παγώθηκε με τον Νίκο. Έλα ρε τώρα, πιάσε τώρα. Ρε. Όχι, λέει, είναι απροφόνητοι οι παίκτες του Άρη. Εσύ κάνε τον. Εσύ κάνε τον. Εσύ κάνε τον Τζιμπούρ σε δύο μήνες να πετάει. Και τον Τάτο να πούμε και τον Μπαργκάν. Τσιμπούρ δεν πρόκειται ούτε να περπατήσει για να πετάξει. Άντε, ας εδώ. Θέλω να προσθέσω κάτι ότι έβλεπα την Μπεσίκτας, έπαιζε πάρα πολύ επιθετικά και την άμυνά της να έχει πάρα πολύ μεγάλη. Δεν την πρόσεξε και στο 0-0. Σωστά το βλέπεις. Βρήκε χώρους τρεις φορές ο Ολυμπιακός. Ναι. Απλά τι γίνεται. Έβλεπα τους αμυντικούς της. Ο άλλος έκανε άμυνα και έκανε τα κουνάκι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ρίσκο. Τρίπλες πίσω στην άμυνα. Πάσες πολλές στο κέντρο επικίνδυνες. Δηλαδή, άμα παίξει ο αντίπαλος πάνω στο λάθος, την Μπεσίκτας μπορεί να την κάνει 3-4-0. Άμα είναι έξυπνος, σαν προπονητής και οι παίχτες, ας πούμε, να είναι έτσι ξύπνοι, με νεγάτη. Ποιον παίχτη, ποιον δημοσιογράφο, ποιον δημόσιο πρόσωπο, αν ήσουν ο Μπάτσος, θα τον τράβαγε στο κρατητήριο για έρευνα. Εγώ. Ναι. Ποιος, τον Κάτσε. Τον Κάτσε, τον ύποπτο. Τον Κάτσε. Τον Κάτσε. Παρά το γεγονό ότι είναι κοντό. Ναι. Βρωμάει, ύπουλο. Κοντό και ύπουλο. Ναι. Τον Κάτσε μέσα, Εγώ τον Άρντα θα τον έβαζα κατευθείαν πάντω. Τον Άρντα. Καλά, ο Άρντα έμπαινε, γινούσε και πίσω. Αυτό σου λέει, δηλαδή σε αεροδρόμιο τη Αμερική δεν σταματάει με τίποτα. Ποιο δεν θα σταμάταγε ποτέ. Δεν θα σταμάταγα ποτέ. Γενικά. Ναι. Γενικά μιλώντας, ναι. Δεν θα σταμάταγα ποτέ τον Μαλάτο. Το Μαλάτο. Το Μαλάτο, ρε. Το Μαλάτο. Πάνε σε λινάρες, αυτό δεν γίνεται να κάνει την ποινιά. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται σε κάτι ποινιά. Ναι, ναι. Στέφανε, σε πάω σε πολύ την πάρα. Κι εγώ σε πάω ρε την πάρα. Πώς είναι μικρός. Πώς είναι. Μπάμπης. Γεια σου ρε Μπάμπη. Ναι. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, Μπαμπινό. Και είπε σημαντικό βαθμό τη ισοπαλία. Ναι. Τι άλλο λέει, θα ακούσουμε. Τι... Είπε ο βαθμό τη ισοπαλία. Ο βαθμό τη ισοπαλία. Ωραία, φίλε. Τι άλλο λέει, θα ακούσουμε. Ο βαθμό τη ισοπαλία. Τι να κάνει άνθρωπος, ο άνθρωπο από τα άνθρωπα. Ξέρει ότι έπαιζε στη δόξα δράμα. Ξέρω. Είχε προπονητή τον Αλέφαντο. Τον πήραν δανεικό από τον Ολυμπιακό. Και ο Τσιτσόπουλος τι έκανε. Αφού τον είχε δανεικό, τον πούλησε στον Ιωνικό. Έλα, ρε φίλε. τι μαρμίτη είναι αυτό που γίνεται. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, ρε. Καλώ τώρα. Έχει να αρπάξει την Κυριακή κολάκια. Έλα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Έλα. Να σου πω λίγο την 11η τη ομάδα μου, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σου. Αυτή που θέλει να είναι ή αυτή που θα είναι. Αυτή που θέλω εγώ προσωπικά. Αυτή που θέλεις εσύ προσωπικά. Για να ακούσουμε. Ναι, θέλω τον Πάργα κάτω από τα δοκάρια. Γιατί ο Ανέστης δεν έχει έξοδο καθόλου. Ο Ανέστης είναι μέχρι τη μικρή περιοχή. Σωστό. Μπράβο. Σωστό. Θέλω. Δεν έχω και πολλές επιλογές στα μπακ. Έχω Κάλο Τίτακ. Θέλω Βράνιες Λαμπρόπουλο. Το κέντρο της άμυνας. Δεξιά. Θέλω μπροστά στη δεξιά. Ο Γκάλο. Συγγνώμη. Ο Γκάλο παίζει. Ναι, παίζει, ναι. Έρχεται ο Γκάλο, παίζει ο Τίντα και θες κέντρο άμυνας. Βράνιας Λαμπρόπουλο. Το Βράνιας τον έβαζα και εγώ γιατί είναι ταχύτατο στα πρώτα μέτρα. Παιχτώρα εγώ σου είπα ότι είναι ο Βράνιας από την αρχή. Σαν center back μπορεί να διαπρέψει παρά σαν πλάγιος back, βέβαια. Εθνική ρε παίζει. Πολύ καλό στόπερ. Πολύ μπράβο. Στο περάρα. Και κόφτη τον βάζω αμαλάχι να πούμε. Θέλω μπροστά του το Σιμόες. Εξάρι, ναι. Θέλω το Γιώχασον με τον Αϊτάρεβιτ εσωτερικά χαφ. Όπως με τον Πανιόνιο. Ναι. Ναι. Θέλω Μάνταλο Βάρκα στα φτερά. Βάρκα, ναι. Ναι. Βάρκα Μάνταλο στα φτερά. Ναι. Ναι. Και τον Αραούχο Βδέλα πάνω στο Βαρέλα.
Θα το στείλει πάνω στο σωστός, βαρύ. Σωστός, έξυπνος ο Έκτσης. Ναι. Έξυπνος είναι. Με τα μάτια του. Μόνο από Αραούχο θα βάλει ο, τον Ταχαμόν, τον Κρέσπο, λέω εγώ. Εγώ θα καρφώσει τον Κάτσε πάνω στον Αραούχο να δεις. Όχι, τον Κάτσε πάνω, τον καρφώσει τον Μάνταλο πάνω. Θέλει και Κάτσε μέσα. Αλλά αν το βάλει έξω αριστερά τον Μάνταλο σε ελεύθερο ρόλο προς, και να κλείνει, εκεί πρέπει να αλλοιώσει τότε Τσίμιροτ. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Κοίτα να δεις τώρα, εάν είναι ο Γιώχανσον οχτάρι, ναι, εσωτερικός μέσος, πάνω στο Τσίμιροτ θα πέσει. Λογικό. Έτσι. Κοίταξε, ο Γιώχανσον στη Νέα Σμύρνη πήρε πιο πολλά επιθετικά μέτρα από ότι ο Αϊντάρεβιτς, αν το πρόσεξες. Ναι, είναι σωστό αυτό, γιατί στον κόλ είναι πιο εύκολος ο Γιώχανσον. Ναι. Πατάει περιοχή. Ναι, έτσι. Και θέλω το Μάνταλο από τη μεριά του Μάτος, για να έχει λίγο Μάτος στο μυαλό του πίσω, να μην μπορεί να βγαίνει πολύ άνετα μπροστά. Α, τον φοβάσαι επιθετικά, ναι, σωστό. Ναι, πάρα πολύ το φοβάμαι, σωστό, γιατί κάποια στιγμή ο Μάτος δεν θα έχει αυτή την καθίζηση. Είναι πολύ επικίνδυνος ποδοσφαιριστής, αν πάρει μέτρα. Ναι. Ο Αϊντάρεβιτς πόσο ύψος έχει? 1,90. Κάνει για τον αέρα, θα κλείσουν οι Πρίγιοβιτς. Γι' αυτό καλά, καλά κάνει και άμα τον βάλει. Και θεωρώ ότι πρέπει να πάει το παιχνίδι στη δύναμη, ΑΕΚ. Κόντρα, γιατί... ίσα είναι η δύναμη, πιστεύω. Θεωρώ ότι πρέπει να το πάει το παιχνίδι στη δύναμη. Γιατί εκεί στο, κάπου στο κέντρο το φλωρίζει λίγο σε εισαγωγικά ο ΠΑΟ. Καλά, εντάξει. Ότι... Μην ξεχνάς ότι μπορεί να έρθει ο Κάνιας. Ναι. Δεν τον υπολογίζω αυτό Μουσάτο, εκτός φόρμας είναι. Ο Σάκοφ έδειξε καλά και θα τον έχει μέσα να δεις. Δεν, ναι. Πρέπει να πήρε τη φανέλα σπίτι του ο Σάκοφ με αυτές τις εμφανίσεις τελευταίες. Λοιπόν, άκου μήνυμα. Ωραία το είπες, μ' άρεσε η δεκάδα σου. Ναι, είναι καλή. Χρήστος Λαμπράκη, Άνω Τούμπα, Ψιλικατζίδικο. Ναι. Δεν σταματάς ποτέ σε Αλπικίδη και Γλύκο. Το βλέμμα του Μπούφου ζωγραφισμένο σε άνθρωπο. Να συμπληρώσω εγώ, δεν σταματάς ποτέ Κωστένογλου, δεν σταματάς ποτέ το Κωστένογλου. Μάκη Χάβου. Μάκη Χάβου και Κωστέ. Δεν του σταματάς. Όχι ρε φίλε. Συμφωνείς? Απόλυτα. Εγώ φίλε το Μάκη Χάβου θα του σταματούσα αν ήμουν κανένας ψυχίατρος από τη Σταυρούπολη. Το Μάκη Χάβου. Θα τον είχα πάρει πίσω, ναι. Το Μάκη Χάβου. Αυτό και τον Ίβιτς. Εγώ εάν μου δώσετε μια επιλογή να κάνω από το Μετρόπολης. Ναι. Ο πρώτος άνθρωπος που θα σταματούσα ρε φίλε και θα του έδινα, θα το τιμωρούσα χωρίς να το ρωτήσω καν ποιος είναι. Ναι. Είναι εκείνος ο κοντός που λέει ότι είναι ένα 87, ο απίστευτος ρε φίλε το πρωί. Ο απίστευτος είναι ένας κοντούλης που λέει τις γυναίκες θα το παίρνω τηλέφωνο μέσα στο ταξί ότι είναι ένα 87 πόλη. Είσαι παλιόπαιδο Αϊκτσί. Ένας ακατανόητος ρε φίλε που αφού κάνανε αυτόν σόγαβρο. Μας πληρώνουμε με πετάλιρα. Φίλε, δηλαδή για να πάρει άνθρωπος και να κάνει σόγα από το ραγκάθι ή τρυφά προσόντα. Σέκοψε, χωρίς. Σέκοψε, για το... Παραφέρεσαι, ρε. Έσο γαμπρός. Πάμε. Έλα. Του λέω γιατί εγώ τον άφησα, γι' αυτό, ναι. Πάμε. Επόμενος. Ναι. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Ελαστικά, γεια σου φίλε καλέ. Το Μπίζεσβαρ δεν το σταματάω αυτό που λέει Σαμπάτσο. Σαν λούτρινο είναι. Σαν λούτρινο είναι, σαν τζάμπο, ναι. Πάμε. Έλα, Σωτήρης από Αθήνα είναι και ξέρω τηλέφωνο. Γεια σου, Σωτήρη από Αθήνα. Γεια σου, Σωτήρη. Τι κάνετε, ρε παιδιά, ωραία, περνάτε εκεί, μια χαρά. Προσπαθούμε να περνάμε εμείς για να περνάτε κι εσείς, φίλε. Καλά κάνει, Στέφανε, καλά κάνει, μια χαρά. Έτσι, Στέφανε, να σου κάνω μια ερώτηση, φίλε. Πού είσαι, Στέφανε, καταγωγή σου. Από Σέρεση είμαι. Από το Σέρι, εκεί από τα χωριά, ζύχνει γάζωρο από εκείνη την περιοχή, αν ξέρει. Γάζωρο με τα κεράσια, εγώ ρε χάμε. Μπράβο, ναι, ωραία, εκεί μέσα είσαι. Εγώ είμαι δραμήνο, ρε αλλά είμαι στην Αθήνα. Εδώ είμαι δραμήνο και από το χωριό του Τζόρνταν. Του Τζόρνταν στην Βροντού. Ναι, λοιπόν. Σταματάω σίγουρα τον Κωστίν Λάζαρ, φίλε. Κωστίν Λάζαρ, φίλε. Σωστό, φίλε, πού το θυμήθηκε. Ρε φίλε, αυτή η φάτσα δηλαδή τρόμαζε και που έκανε που έπαινε στο γήπεδο. Απίστευτο δηλαδή. Εντάξει. Ο Κωστή Λαζάρ μου θυμίζει τον Κμόχ στα 40, ρε φίλε. Στο πιο όμορφο. Ναι. Ναι. Στο πιο όμορφο. Γελάει όλα την μέρα. Και ποιον δεν θα σταμάταγες. Δεν σταμάταγα το Γλύκο. Το Γλύκο, το Γλύκο. Δεν το σταμάταγα, όχι. Θα σε πάω και λίγο πίσω, Κώστα. Δεν σταμάταγα επίσης που είναι και ήταν δολοφόνος. Στο παιχτικό κομμάτι αυτό δεν σταμάταγα όλα γκούνα Σόλτσκερ, δεν το σταμάταγα. Σόλτσκερ, ναι. Σόλτσκερ. Δεν το σταμάταγα, αλλά τη ζημιά την έκανε. Την έκανε, φίλε, την έκανε. Πω, 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 ναι. Στην Μπάγερν εκεί, ακόμα ο Καν. Σόλτσκερ, ναι. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε, πάνε. Θέλω να σου πω κάτι, να σου κάνω μια πρόταση, ρε φίλε. Θέλω να πηγαίνει μαζί με τον Κόκκινο και να εισαρκώσει, ρε φίλε, το ρόλο του Κώστα Τσάκωνα
συντενία, μεγάλη απόφραξη ή κάτι τέτοιο συμβάβει. Νομίζω ότι δεν θα. Δηλαδή, εγώ θα έρθω να φαντάζομαι. Μεγάλη απόφραξη. Πού το θυμήθηκε. Και ο κόκκινος θα είναι ο Κωστής, ναι. Κωστής Τσάκωνας, Γρηγόρη, μου ταιριάζει απόλυτα ο Κωστής, παίζει τον ρόλο του τον Κωστής, απίστευτο δίδυμο, ναι. Να κάνει τις γκάφες ο Κούκκινος και να τρώει, ξέρεις, τους σφαλιάρες από πίσω από σιλιά κρυάλι που έχει πάει τη ζωή. Μα είσαι μεγάλος, μουλάκα! Φύγαμε! Έλα, γεια σας, παιδιά, να σε καλά. Πάμε γραμμές. Πάμε. Αδιάλειμμα. Αδιάλειμμα, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και το μήνυμά σα το 54-340. Κωστή, καλησπέρα. Αν ήμουν μπάτσο, αυτό που θα μάγκωνα θα ήταν ο Κασναφέρη. Με τέτοια φάτσα λέει που έχει. Κασναφέρη, φίλε. Ναι, ο διαιτητή. Τον πίσω θα το διαβάσαμε. Καλησπέρα, λέει. Πρώτη φορά στέλνω, λέει. Είμαι φίλο, λέει, τη Εσπανιόλ. Εσπανιόλ. Λυπήθηκα. Λυπήθηκα για την πρόκριση τη Μπάρτσα όσο μπαλάρα και να παίζει. Ναι. Να προσθέσω, λέω, πως ο ΠΑΟΚ και τελειώνει και το μήνυμα. Και κάπου το έχασε, ναι. Λοιπόν, Στεφανάκο, αν έβλεπες τον Πρίγιοβιτς και τον Ίβιτς, δεν θα τους πήγαινες κατευθείαν κρατητήριο. Αν σταματούσες τον κόκκινο, θα έλεγε με προφορά τι χρωστάω, Χριστό και Απόστολος. Χριστό και Απόστολος. Τον Ίβιτς είπα, θα τον πήγαινα στο Λεμπέ. Τώρα για τον Πρίγιοβιτς, εντάξει. Στο Λεμπέ. Στο Λεμπέ θα τον πήγαινα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Μετά τα υπόλοιπα στο τα Λεμπέ. Μηνύματα. Μετά, μετά. Πάμε, ορίστε κύριε. Έλα, φίλε. Δευτέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε, εσύ είσαι, ναι. Γεια σα, Μπάμπη με λένε. Μπάμπη. Πέρα παρέα. Ναι. Γεια σου, Μπάμπη. Τρία ζητήματα θέλουμε να ρωτήσουμε την άποψή σου, ραπ. Ναι. Λοιπόν, το ΖΕΚΑ γιατί ήθελαν να τον κάνουν Έλληνα. Το ΖΕΚΑ τον κάναν Έλληνα γιατί είναι ηλίθι. Έχουν και τον κόρπο, έχουν και το σιώπη. Γι' αυτό ακριβώς. Εγώ το ΖΕΚΑ, καλό χρυσό, συμπαθή, τίμιο εργατικό. Τι να τον κάνω εγώ μαύρο εξάρι όταν έχω κόρμπο ή σιώπη. Και αντικειμενικά 5-10 κάνουν ένα κόρμπο. Εγώ αυτή τη στιγμή αν ήμουν ο κόρμπος και ο σιώπης. Βέβαια. Θα έκανα μια συνέντευξη τύπου από κοινού. Ναι. Θα πηγαίναμε σε ένα ξενοδοχείο κάτω στην Αθήνα και θα λέγαμε είστε ρόμπες ξεκούμποτες που δεν παίρνετε έναν από εμάς και παίρνετε το ΖΕΚΑ. Δεν έχει τίποτα παραπάνω από εμάς. Και τους δυο. Και τους δυο. Και τους δυο πακέτο αυτό τους βάλεις μαζί κόρμπο τώρα. Και σιώπη. Ποιο ΖΕΚΑ μωρέ τώρα. Άιντε τώρα σαχλαμάρες. Ο ΖΕΚΑ έχει λιώσει στο τρέξιμο, σαν τα παιδάκια της Αφρικής έχει γίνει, ζητάει ανάδοχο νονό, τη γιούνισε. Σαν τη διαφήμιση, νιχάτ, νιστάπ, μπαλτάρ, λέιλάτσι, σιμούρ, δώσε ένα ευρώ, δώσε και τέτοιο. Σας απαντήσαμε και ίδιο. Από τον Παναθηναϊκό, ποιος παίζει βασικό στην εθνική? Από τον Παναθηναϊκό αυτόν, ποιον παίζει? Ο Μπέρκμον. Σουηδίας, ναι. Ποιος παίζει όντως βασικός αυτή τη στιγμή στην εθνική τώρα? Στην εθνική Ελλάδος εννοείς? Ναι. Ποιος παίζει κανένας, κανένας. Κανένας. Μήπως γι' αυτό τον κάνουν Έλληνα. Και λες. Παίζει κάποιος. Άμα θες ρε φίλε να παίξει κάποιος στον Παναθηναϊκό στην εθνική, πάνε πάρει τον Βλαχοδήμου τον τερματοφύλακα. Ένα αυτό. Αυτό λέω. Βάλτο να στην αποστολή. Καλός είναι. Δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Ποιος πιστεύεις θα πάρει το κύπελο? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Το πιστεύεις όντως ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα? Τρεις μήνες το λέω. Τώρα το πιστεύω. Τρεις-τέσσερις μήνες το λέω. Το πιστεύω ακόμα. Θα είναι μεγάλη αποτυχία. Θα, δηλαδή, 10 χρόνια δεν παίρνει κύπελο ΠΑΟΚ. Λες εντάξει, μωρέ, εντάξει. Τώρα με τέτοιους παίχτες, με τέτοιο σύνολο. Αν δεν το πάρει, είναι μεγάλη αποτυχία. Γιατί έφτιαξε και τη διαιτησία, την έχει 50 ρίσκια πλέον, μην το ξεχνάς αυτό.
Λέγε ποιο σταματά Σαμπάτο. Στο κύπελο είναι 50. Λέγε ποιο σταματά Σαμπάτο. Το πρωτάθλημα που είναι αδιάφορο. Λέγε ποιο σταματά Σαμπάτο. Άστο να πει τα δικά του. Τι, να. Ποιο σταματά. Σταματά κανένα. Λοιπόν, και τρίτη ερώτηση. Άντε, πες. Για το ματς χθες, το Μπάρτσα Παρί. Ναι. Τι άποψη, πιστεύει, βοήθησε η διαιτησία την Μπάρτσα και την Εγκαταστροφή. Βοήθησε πολύ κιόλα. Έχει ένα μυστικό το παιχνίδι. Ποιο είναι το μυστικό, ξέρεις? Ποιο είναι? Δεν ξέρεις. Το μυστικό είναι ότι παίζει με τρία center back η Μπαρτσελώνα. Οι δύο από τους τρεις είναι και πλάγια back και παίζουν δύο ρόλους. Οι αντίπαλοι παίζουν 4-3-3 και δεν υπάρχει πλεονέκτημα για τον αμυντικό που πάνε 3-3. Δεν φτάνει μπάλα όμως μέχρι εκεί, γιατί κάνει ένα ρόμβο ο Ερίκος και παίζουν 4-3 στο χώρο του κέντρου και τους τρώνε το κέντρο. Ναι. Και δεν έφτασε η μπάλα μέχρι εκεί. Επόμενη γραμμή και φυσικά η διαιτησία έπαιξε ρόλο και τα αναλύσαμε. Και είδε σύστημα, είχε το Μέση πίσω από τον επιθετικό και το Ραφίνια μπροστά δεξιά, φίλε. Ναι. Απίστευτο. Με ανάποδο πόδι. Με ανάποδο πόδι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Μαζί. Μαζί. Πολύ ωραία, από Αθήνα. Να τους. Λοιπόν, καλησπέρα στα παιδιά όλα εκεί. Άκου μήνυμα. Σταματάω άνετα Τσιρίλο. Τσιρίλο και Κοντρέρας. Και δεν σταματάω Πέλκα και ούτε Δερμιτζάκι. Μέσα. Συνέχατο. Σωστό. Παιδιά, πέσαν οι γραμμές. Πέσαν 6 γραμμές κατευθείαν. Μπορείτε να ξανακαλέσετε. Όποιος βαρέσει τώρα μιλάει γρήγορα. Σ' ακούμε τώρα. Ορίστε, κύριε. Λοιπόν, εσείς εδώ, εδώ είστε. Δεν σταματάω με τίποτα Πέλκα Χαρίση. Χαρίση, όχι, Με τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, αλκοτέστ δεν του κάνει αυτού. Ούτε καν. Όχι, όχι. Όχι. Πέλκα λίτρα ζάχαρη, δεν δείξε από την Coca-Cola, ρε φίλε. Και έχετε ξεχάσει τον κορυφαίο που έχει το σταματά, τον βάζει να σπάει πέτρες κατευθείαν. Ποιο, ρε φίλε. Γκαρσία, ρε φίλε. Γκουαντανάμο κατευθείαν. Είναι δυνατό. Το σταματάς αμέσως. Γκαρσία σταματάς για πλάκα. Τον Γκαρσία το σταματάς για πλάκα. Και αποτυπώματα κατευθείαν. Πολύ παλιό, γιατί μου το θυμήσατε, ήταν από Κωστή Λαζάρα. Αλλά... Ναι. Από λοιπόν τον αδερφό του, τον χαμένο στη Γένα. Τι παλικάρι είναι αυτός. Τι παιδί. Δικός μας είσαι. Ένας υπάρχει. Πάπριτσα, ρε φίλε. Είναι το Πάπριτσα, ρε φίλε. Το Πάπριτσα δεν μπορώ να το φέρω καλά στη μούρη τώρα. Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να το φέρω. Το Μάνταλο το σταματάς. Το Μάνταλο του περνάω και χειροπέδες. Το Μάνταλο του περνάω και χειροπέδες. Κανονικά. Ναι. Κανονικότατα. Ναι. Κανονικότατα. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, είναι το μοναδικό μάτς που έχω δει που πραγματικά εύχεσαι ο διαιτητής όχι να την τιμωρήσει την Παρή και να δώσει μούφες πέναλτι. Και λίγα έδωσε. Ναι. Γιατί τη συμπεριφορά του. Ακριβώς. Η ομάδα που είχαμε στο Λύκειο να έμπαινε να το παίξει αυτό το μάτς, δεν τρώσε 6, ρε φίλε. Ναι. Πέφτει από αυτή την Μπαρτσελόνα, με ανύπαρκτο το Μέση. Με ανύπαρκτο το Μέση. Ναι, δεν έπαιξε καθόλου. Να σου πω κάτι, μήπως αυτό δεν είναι τυχαίο. Θέλω να κάτσω να ξαναδώ το παιχνίδι, ναι, αλλά να μπορέσω με έναν τρόπο να βάλω την κάμερα πάνω στο Μέση. Ναι. Να δω τι κάνει όλο, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα έτσι. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Τίποτα. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι παιχνίδι και έχει κάνει. Και πλεονέκτημα ο Ενρίκε, τι... του δώσε πλεονέκτημα ο Ενρίκε να τον βάλει στα χαφ με παίκτη παραπάνω. Αυτό πρέπει να το προετοίμαζε πολύ καιρό ή να το έχουν κάνει σαν... Θα το κάνανε, δεν μπορεί να μην το κάνανε. Δηλαδή... Θα το κάνανε πρόβα. Τον Μέση... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί τον έδωσε τρία χαφ, ενώ... από πίσω, ενώ οι άλλοι παίζανε με τρία χαφ, αυτός έβγαινε τέταρτος. Τέταρτος και περίπτερο, βιδωμένος ήταν. Ουσιαστικά μαζί με τους με τα ανάποδα πόδια στην επίθεση από την άμυνα, μόλις κερδίζαν μπάλα, βγαίναν 5-2. Είναι τεράστιο πλεονέκτημα, ρε παιδιά, αυτό. Εντάξει τώρα, και αυτή ήταν ο Έιμερ, ο Άμπολος, τώρα όπως λέει και ο Κώστας, λίγο τα φτερά να εκμεταλλευόταν, τελείωνε η φάση. Παλικάρι, ποια φτερά να εκμεταλλευτεί τώρα. Τι ποια φτερά, αφού δεν έχει δεξί-αριστερό μπακ τώρα η Μπαρτσελόνα εκεί πέρα. Μια διπλή ζώνη στα 15 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή να έκανε, τελείωνε. Αυτό. Με ένα λίμπερο από πίσω. Παίξε με λίμπερο, ρε άνθρωπε. Τι να πεις, τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή αυτό το. Τέσσερα. Ναι. Δεν υπάρχει, αυτά τα μάτια γίνονται κάνουν 100 χρόνια τέτοια. Καλά τους κάνανε. Καλά τους κάνανε, τι να τους κάνανε, τους χαρίσουνε. Και πιστεύω ότι είναι και η διαφορά πλέον, γιατί έχω βρεθεί στο γήπεδο αυτό. Κατά από παουξής από μια μήνυμα, με ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα και βλέπεις 96.000 κόσμο, έτσι. Εντάξει. Πολύς κόσμος. Είναι λίγο. Πολύς είναι, τι, 96.000. Έτσι.
96.000 κόσμο είναι τρεις τούμπες τίγκα. Ναι, ρε φίλε. Οι άλλοι, οι μένα έχουν φανέλα, οι άλλοι έχουν τσιγαρόχαρτο τελικά. Εννοείται. Πιστεύω ότι οι τουαλέτες στο ημίχρονο στο γήπεδο του Καπνού ήταν πίτα στο σκατό. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν τους δεις με το που μπαίνουν. Ο πρώτος που πρέπει να πήγε να ξεντεριάστηκε πρέπει να ήταν ο προπονητής τους. Λες, ε. Τόσο πολύ. Πρέπει, ήξερε. Τα χάσανε όλα. Δηλαδή αυτοσυγκέντρωση. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Δεν μπορείς τώρα να είσαι στο 85-3-1 και να χάσεις πρόκριση. Δεν γίνονται αυτά. Όσο και να σε βοηθήσει ο διαιτητής. Τελικά γίνονται. Γίνονται τελείως. Γίνονται όλα. Γίνονται. Και όντως είχε δίκιο, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Κανείς δεν θα θυμάται μετά από χρόνια τι έκανε ο διαιτητής. Ναι. Σωστά, σωστά. Έτσι. Κανένας δεν το θυμάται αυτό. Έχεις δίκιο. Θα θυμούνται όλοι όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια. Την επική ανατροπή. Ότι έφαγε 6. Κατάφερε και έφαγε 6. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο τώρα, αυτός θα πάει να προπονήσει ομάδα. Και αυτός πρέπει να περάσει. Δηλαδή άντε τον διώχνει παρή. Ομοιοπαθητικό ψυχολόγο. Και όντως ρε φίλε, αυτός ο Ήμερ είχε ομοιοπαθητικό ψυχολόγο. Είχε το UEFA σπίτι του συνέχεια. Πώς ένας πυγμάχος θέλει ψυχολόγο μετά από νοκάουτ και πάει και μιλάει, κάνει συνεδρία, δεν κακό. Ναι, ναι, για να... Έτσι πρέπει και ο προπονητής να πληρώσει τα κύτταρά του. Ναι, βέβαια, να τον μιλήσει κάποιος, γιατί θα έχει θέμα. Ψάχνει ο Ολυμπιακός προπονητή. Για καλά. Φαντάζεσαι. Άκου μηνύματα. Ακούμε. Από δημοσιογράφους σταματούσα Ζαΐρη και δεν σταματούσα Ιωσήφ Νικολάου και Μπακόπουλο. Σταματάω Βαρέλα, Ρωμάω, Γαβρού, Σαγκαρέ γιατί στάνταρ γυρνάνε από γύρισμα ταινίας. Δεν σταματάω Κόκκινο γιατί θα με φάει το κολατσό που έχω στην τσάντα μου. Τι παιδιά. Τι τσαγρά πατεώνες. Σταματάω Άνιτα, Τσιρίλο και Κοντρέρας και δεν σταματάω Πέλκα με Δερμιτζάκι, το διαβάσαμε. Ναι. Ναι, πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Πάμε. Έλα, καλημέρα. Έλα. Καλώς τώρα. Άντε ρε φίλε, από τη Γευγενή σε παίρνω ρε, πώς έφτασα στο Θεσσαλονίκη. Τι είπε η Γευγενή, στα καζίνα ή στον Οικουμάρη έπαιζες? Όχι ρε, όχι ρε, οδική βοήθεια είμαι, πήγα στο αυτοκίνητο. Ωρε φίλε, τίποτα κανένα καλό, ήτανε κανένα καλό τίποτα που σταμάτησε ή κανένας δεν λες? Ήτανε δυο από εκείνη την πλευρά. Από τα Σκόπια μεριά, ούτε τίχνε δεν μπορούσα να πω μέσα, δεν ήξερα τι να μιλήσω. Να σε φάντα σκυλιά, τίποτα καμιά γόβα, δεν είχε καμιά γόβα, τίποτα κανένα 80. Δεν είχε παλιά θεμάτο, δυο άφερκοι ήταν μέσα. Τίποτα ρε φίλε, να πατήσει λίγο το φάρο και την κόρνα ρε βέλη, να πούμε. Εξουσία είσαι ρε και εσύ. Πες τα δικά σου, άιντε. Λέγε. Λοιπόν, θα σταματούσα πολιτικούς, πιάνει η κουβέντα. Πιάνει, ναι. Ό,τι θες σταματάς. Τον Άδων είναι παιδιά από ένα χιλιόμετρο θα το σταματούσα, ποιον δονείς, δηλαδή από τη φωνή του μόνο θα σταματούσα. Θα τον ξέσκιζα, δεν υπήρχε περίπτωση. Πόπο που είναι σπαστικό. Φίλε, δεν παλεύεται ρε φίλε. Δεν ξέρω, μπορεί να μην μιλάει σπίτι και να μιλάει τόσο έξω, δεν ξέρω, να μην λέμε πράγματα. Και αυτό που δεν θα σταματούσα είναι ο Τσίμηρο. Δεν σε τραβάει φάση. Το Τσίμηρο. Με τίποτα, το αγαθό παιδί, δεν τραβάει να το σταματήσει. Φίλε, το Βεζελίδοβιτς, το βοηθό του Ήβης θα το σταματούσες? Για ξαναπες το Κώστα, δεν σ' άκουσα καλά. Ο βοηθό του Ήβης, το Βεζελίνοβιτς, θα το σταματούσες? Δεν μου το... Α! Βεζελίνοβιτς. Είπε την φάτσα. Χειροπέδα θα το πέρναγα. Είπε την φάτσα, φίλε. Χειροπέδα. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, όσο για τον Γκάλε είναι ο φίλος μου Καστοριανός. Ναι. Θα τον κάνει από εκεί οι δύο οι αριστερά. Θα τον Κρέσκο αριστερά. Θα ανέβει λίγο πιο ψηλά ο Γκάλο. Θα πιέσει τον Κρέσπο πίσω και θα το κάνει γιο μετά με τον Εντρίκη. Ο Χρήστος λέω. Ο Κρέσπο, εάν παίξει ο Αραούχο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος στον τον Μαντουμάρι εκεί πέρα. Μέστε. Γιατί δεν μπορεί ο Μαλεζάς στα μαζί να όχι, με βοήθει. Όχι, τον Αραούχο είναι άλλο σωματότυπο. Είναι γρήγορος, ναι, είναι ποντός, είναι γρήγορος. Ο Κρέσπο, για μένα είναι ο καταλληλότερος να φάει τον Αραούχο. Και αν μπει ο Κρέσπο, δεν λέω τώρα, ναι, άποψη μπορεί να λέω βλακία, έτσι. Αν μπει ο Κρέσπο αριστερά με το τυράκι ότι ανέβαινε στην Γκάλο ψηλά. Όχι σε αυτό το μάτς. Όχι σε αυτό το μάτς. Για να τραβήξει τον Γκάλο ψηλά, γι' αυτό το λέω εγώ. Όχι. Και ο άλλος είναι Νίτσα. Και να κάνει ο Νίτσα από εκεί πάρτι. Και ο Χιμένες είναι έξυπνος τώρα. Άμα δεν κάνει Κρέσπο αριστερά, θα σε καρφώσει κανένα μάνταλο εκεί πέρα. Και σε κάνει ιστορίες. Καλή συνέχεια. Γίνεται γρήγορα πάνω αυτή. Και θα έχει ο Θεούλης δύσκολα εκεί. Κωστή είδα παλέμαχο ποδοσφαιριστή από τους τρεις της πόλης να δουλεύει φόρτο εκφορτωτής. Ήταν όνομα, αλλά τι γίνεται ρε φίλε, και δεν έχω κρατήσει λεφτά. Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Πολλά γίνονται. Να εγκαταλείπεις
Κοίταξε να δεις. Η ζωή σταματάει την ώρα που πάρει το κηδιόχαρτο και το κολλάει ο γιος σου ή η κόρη σου στην κολόνα της ΔΕΗ. Τελείωσες. Μέχρι τότε από ποδοσφαιριστής πλούσιος μπορεί να γίνεις φορτωτής και μετά ξανά πάλι να φτιαχτεί. Και μετά μπορείς ξανά πάλι. Ξανά η δίκη και ξανά προς τη δόξα τραβάς. Σταματάω Ριμπερί και το στέλνω στον Αλκατράς. Ωρε φίλε. 446. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ορίστε. Ο Ριμπερί, ρε φίλε. Φρανκ. Έλα, Κώστα. Άρα σταματάς και το Σελαλμαζίδη. Πού είναι Κώστα. Λέγε φίλε, ναι. Χρήστος από Αμφιάλη. Σε κατάλαβα. Γεια σου Χριστάρα. Στεφανάκο, τι κάνεις. Στα είπα, εγώ ναι, καλά κάνω, στα είπα. Πήγες Καραϊσκάκη. Ναι, Καραϊσκάκη μου, έβρεχε εκεί. Ναι, ναι, είχε μια υγρασία. Για πες από κοντά τι είδες. Λοιπόν, κοίταξε, ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος, ρε παιδί μου, φώναζε. Ο κόσμος είχε βγάλει το αυτό, χάρηκανε με τις αλλαγές που έκανε. Δηλαδή, εγώ σαν Ολυμπιακός, μόνο που είδα τον Καμπιάσο, λέω φτάνει. Ας πούμε, ήθελα τον χαρό, ρε παιδί μου, μου άρεσε. Το χειρίστηκε καλά, πολύ μ' άρεσε. Εντάξει, και να σου πω και κάτι, δεν περίμενα μετά από τόσο καιρό να είναι έτσι ο Καμπιάσο, έχει να παίξει τόσο καιρό μπάλα. Ξέρεις τι αθλητής είναι ο Καμπιάσο. Μεγάλος αθλητής για μένα. Είχε πνευμόνι και έτρεχε. Κοίταξε. Δεν είχε ρυθμό σήμερα μετά. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας λόγος που σου πήρανε να ούμε το κέντρο είναι ότι έπεσε και ο Καμπιάσο πολύ. Αυτό ήθελα να σου πω, Κώστα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα κόπηκε από δυνάμεις. Βέβαια. Δεν είχε δυνάμεις τίποτα. Τίποτα. Ο Μαθάτης δεν μου άρεσε σήμερα. Πολύ τρίπλα την κράταγε πολύ ώρα στα πόδια του. Δεν είναι για τέτοια παιχνίδια. Δεν πρέπει να είσαι απλός. Η εικόνα της τηλεόρασης δεν είναι και η καλύτερη. Όχι, δεν είναι. Τον δεν έβαλε είναι, δηλαδή στη θέση του Φορτούνη δεκάρι. Ε? Το Μανθάτη τον είδα δεκάρι ή έκανα λάθος. Δεκάρι. Δεκάρι. Και στην αλλαγή, ρε φίλε. Έβαλε το Μαρίν στην πλευρά. Ναι, και ο Μαρίν ξεφανισμένος, τίποτα. Τίποτα, μηδέν. Τίποτα δεν ήταν. Το κέντρο ήταν άδειο τελείως. Και οι Τούρκοι, Κώστα και Στέφανε, πολύ φυσική κατάσταση. Βέβαια, αρέσει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή προπόνηση για αυτούς. Ναι. Και άσχετα ναι. Τώρα τι λέμε, Ολυμπιακή, με όνειρα θα πάμε για το 2 και. 2-3-0 μας έχουν εκεί πέρα. Άστο, βέβαια τώρα. Δεν περνάς εκεί πέρα. Σε ενέρωσε τον κόσμο αυτός ο Λεάλης σήμερα, ρε φίλε. Για τον Βούζα τι λέγανε οι φίλοι. Και με τον ΠΑΟΚ τα ίδια. Την μπάλα που βγήκε πήγε και την πέταξε εκεί. Πήγε μετά στο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι άμα ήταν ο άλλος τέτοια πράγματα δεν θα τα έκανε. Άρα να έχεις και ακόμα τον Ρομπέρτο, να πούμε. Άμα είχες τον Ρομπέρτο, τελείωσες. Ρε, ξενερώσανε τα παιδιά, εγώ είδα. Παίζανε τόσο πολύ, τόσες δυνάμεις, τόσο τέτοιο. Και από ένα λάθος δηλαδή μετά ξενερώσανε. Δεν ήθελαν να παίξουν. Ναι, κόψανε. Στέφανε, αυτοί πιστεύω ότι θέλανε να κάνουν το ένα γκολ. Από τη στιγμή που έβγαλα γκολ, σου λέει τελείωσε τώρα εκεί πάνω. Ναι, τελείωσε. Εάν ήταν 1-0, είχε ελπίδε ρε παιδί, αλλά μπορεί να είχα, δεν σου λέω. Αλλά θα το πάρει εδώ στο παιχνίδι. Με το 1-1 η ομάδα έκατσε τελείως. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε. Ναι. Αφού του είχε κλείσει από τη σέντρα και κάτω, λε καλά, δεν μπορεί να κρατήσει το 1-1. Εμένα μ' άρεσε που έβγαλε τρεις κόντρες στο πρώτο ημίχρονο. Ότι είχε κατοχή αυτός αν μύρθηκε σωστά και χτύπησε στο μεγάλο χώρο. Μ' άρεσε αυτό. Δεν μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο. Τίποτα, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ανυπαρξία του Φορτούνη στα χαφ. Τίποτα. Αυτό λες, δεν έχεις έναν παίκτη να το αντικαταστήσεις, να το βάλεις να σου πάρει το παιχνίδι. Δεν έχεις έναν. Δηλαδή περιμένεις όλα το Φορτούνη από το Φορτούνη να σου κρατήσει. Δεν γίνεται έτσι. Πεσμένος πάρα πολύ, στην πλευρά δεν μπορεί να παίξει. Τίποτα. Έτσι. Ο Μανθάτης δεκάρι, δεν ξέρω. Λένε έχει την τρίπλα, έχει αυτό, δεν ξέρω στο κλειστό το χώρο εκεί, δεν ξέρω. Θέλω να τον δω. Εγώ και από τον Ποτία που έβλεπα από το γήπεδο, τον βρήκα σαν, όχι μόνο κουρασμένο, σαν τραυματισμένο. Αυτό λέει θα κάτσει 2 εβδομάδες έξω. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια, σαν να έχει πάρει τράβηγμα, να πούμε. Ναι. Πήγαινε, δεν πήγαινε. Τον βλέπαμε, ας πούμε, που πήγαινε από το γήπεδο, είναι αλλιώς από την τηλεόραση, γιατί σε κάποια στιγμή η κάμερα μπορεί να το τραβήξει. Εγώ τον έβλεπα μέχρι που πήγε εκεί στον πάγκο, να πούμε, που τον έβλεπα. Το πόδι του κράταγε αυτό. Λέω, τι γίνεται, πάει αυτό, άμα θα κάτσει έξω τώρα, 2-3 εβδομάδες. Για την επιλογή, Βούζα, τι λέγανε οι συνοπαδοί σου. Κοίταξε, λέγανε ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν είχε περιθώρια να βρει κάποιον προπονητή. Όλοι οι προπονητές είναι κλεισμένοι. Τον πήρε αναγκαστικά, εντάξει, δεν θα τον κρατήσει παραπάνω. Και δεν μπορεί και κανένας να του καταλογίσει ευθύνη. Δηλαδή, άμα θα σου χάσει το κύπελο, θα πει ο Βούζας, έχασε το αυτό, ρε παιδιά. Αυτό που έπρεπε να κάνω, το έκανα. Δηλαδή, εγώ είμαι ευχαριστημένος στην Κυριακή και θα το κάνει. Θα ξεκινήσει με Τζόρι, θα τον βάλει μέσα. Αυτό θέλω εγώ. Σήμερα δεν μπορούσε. Όχι, αφού δεν έχει δηλωθεί. Ναι. Δεν τον έχει δηλώσει ο άλλος και τελείωσε. Τα λέμε. Κωστά. Έλα. Θα σου πω και εγώ τώρα ποιον θέλω να συλλάβω και όχι. Για λέγε. Να πες. Λοιπόν, ένας είναι ο Μπέτο και ρατάς και τον κλείσουνε και μέσα. Ναι, τον Μπέτο. Ένα ο Μπέτο και αυτός που δεν θέλω, Κώστα, είναι πολύ μου είναι συμπαθής, είναι ο προπονητής του Πανιωνίου. Ο Μιλόγεβης. Μπράβο και ο Λουτσέσκου. Αυτούς τους δύο τους θέλω, τους αγαπάω πολύ. Ο Λουτσέσκου είναι ύποπτη μούρη. Ωρας βαν. Ο Λουτσέσκου είναι αιμοβόρικη μούρη. Ο Λουτσέσκου έχει και μούρη.
έχει και μουρί μπάτσου τη νύχτα. Του Πανιωνίου όμω είναι συμπαθή, έτσι. Έχει άλλη μουρί. Έχει γλυκιά φάτσα. Λίγο καρτούν φάτσα είναι. Και τον βλέπω, Κώστα και Στέφανε, τον βλέπω ακόμα και στι δηλώσει που κάνει. Είναι πολύ ήρεμο, είναι ωραίο. Δεν είναι ούτε τα μυαλά του έχουν πάρει αέρα. Τίποτα. Είναι πολύ ωραίο. Μετρημένος είναι. Δεν μου λες, από δημοσιογράφους αν ήσουν μπάτσος, ποιους θα σταμάταγες? Από? Δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους? Ναι. Κοίταξε να δεις κάτι, από δημοσιογράφους. Έχουμε αυτό το δικό μας εκεί πέρα, το χοντρό ρε κάτω, το... Που γράφει στο σπορ το 24 εκεί πέρα το. Ποιο ρε φίλε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Του Κωνσταντακάτου, πώς λέγεται αυτός, Κωνσταντακάτος. Ένας χοντρός που είναι με μουσια και τα λοιπά. Μουσι, ναι. Ναι. Και χάρη θα έδινε και στο Σωτηρακόπουλο. Θα έλεγα, άστο αυτό είναι παιδάκι. Χάρη θα τον έκανα, λέει. Χάρη θα έλεγα, παιδιά, αυτό είναι παιδάκι, είναι αμούστακο ακόμα. 60 χρονών αμούστακο. 60 χρονών. Έγινε. Άντε, καλή νύχτα, παιδιά. Γεια σου, Χριστό. Γεια. Δεν θα σταμάταγα με τίποτα τον Τρούλινγκ και θα σταμάταγα ω κόρδα. Ειδικά αν φορούσε καμπαρτίνα και κράταγε χαρτοφύλακα. Μάλιστα. Όχι, ρε φίλε. Σκόρδα, Κωστίδα Παλαιδό, σταματάς για Σεμά και Γκομίτη Γιωβάνοβιτς, Σαμπανάτζοβιτς και δεν σταματάς τον Ουζουνίδη. Δεν σταματάω Σάλμον, Κνόλ. Κλείνω φυλακή Σόβια, Άγιο Δομήνικο, Λάμπρο Χούτο και Κλάους. Καλημέρα, Κλάους. Τον επόμενο κύριο. Κλάους, φίλε. Κλάους. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Σταματάς για πλάκα επειδή έχει φάτσα κολόποδο Καστίγιο. Ναι. Ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Και πέρα από το τι είναι, ας πούμε, και τέτοια και η φάτσα του είναι. Είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο, δηλαδή. Άμα έχει εξουσία, τον κάνει πλάκα. Ναι. Παιδί αναμορφωτήρι. Ναι. Έτσι, ναι, και να. Ναι. Συμμαθητή τη ζωή Λάσκαρη στη Στεφανία, ναι. Ναι. Στεφανία. Στεφανία, το αγαπάω. Λέγε, Στεφανία. Λέγε, ρε. Δεν σταματά. Νέτο. Το Νέτο. Νέτο δεν το σταματάς με τίποτα. Δεν το σταματάς. Το νέτο δεν το σταματάς. Μάλιστα. Όχι, έχει baby face, έχει κοντούλης, έτσι. Ναι. Δεν έχει σκληρά χαρακτηριστικά, ας πούμε. Δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, άμα δεν σταματάς νέτο, το χαβί του το βάζει στην πιαγωγείο κατευθείαν. Βέβαια. Το χαβί του. Δεν το σταματάς. Ναι, φίλε, με τίποτα. Του ντέζει και κρέμα κατευθείαν. Κρέμα. Δεν μου λες. Το Παπαθανασάκη το σταματάς. Άνετα. Άνετα το σταματάς. Το Καγιούλη. Άνετα. Καγιούλης είναι πολύ λεπτός. Καγιούλης είναι, φίλε, πρώτη μουρή για να το συλλάβεις. Το Καγιούλη. Το Καγιούλη. Το Καγιούλη. Ναι, 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 πρώτη μουρή να το συλλάβεις. Τώρα. Ναι, ναι, τώρα. Σταματάς και άνετα, τώρα θα πω έναν δημοσιογράφο του σταθμού σας, αλλά είναι... Είναι υπερβολικά εκνευριστικός, λαϊκής, παοκής πολύ, ας πούμε. Είναι παοκής, βέβαια, αλλά... Κατάλαβα. Εντάξει. Ζαΐρη. Όχι. Ζαΐρη. Όχι, ο Ζαΐρης δεν λαϊκίζει. Τώρα καλά, εντάξει. Ακούστησε, λέω, δεν λαϊκίζει. Και μάλιστα έχει κάνει κριτικές τρομερές. Όχι, είναι φίλος μου ο Ζαΐρης. Επειδή είναι φίλος σου τώρα, κατάλαβες. Ναι, βρε, ναι. Άσε τώρα, σαλιάζεις, Ραπτόπουλος. Μας έχει πρίξει με τον Αναστόπουλο ο Ραπτόπουλος, να πούμε. Φτάνει, εντάξει, είπαμε. Καλώς. Γιατί θα μπορούσατε να έχετε καλύτερο, ναι. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Βάλαλα τα χείλη των ασεβών. Δεν έρωτα που έφυγε. Ναι, εντάξει, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο να φύγει, ας πούμε. Το Καρυπίδη το σταμάταγες. Του Καρυπίδη έτσι και να το σταματήσουμε κάποια στιγμή, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ψηλό φάτσα. Ξέρεις, τύπου που είναι που έχει έπαρση, ας πούμε, κάπως έτσι. Ξέρεις ποιο δεν σταματάς? Άιντε. Με τίποτα. Ε? Λέγε. Το Κίζα το διαιτητή, ρε. Ποιο Κίζα, ρε φίλε. Δεν το σταματάς. Κίζας, ρε φίλε. Ο Κίζας έχει το βλέμμα του «Οχ, πάω στα κάτεργα». Πού πάω τώρα, ρε γάμο. Να μην πλήξει πίνω νερό. Κίζα να πούμε, «Οχ, γάμο», το λέει τώρα που με τραβάνε εμένα τώρα. Δεν το πας. Ωραία, φίλε. Δεν το τραβάνε. Ναι. Ηρακλής Παναθηναϊκός. Ναι. Γκολ, γκολ, άσοχη, σ' αρέσει. Γκολ, γκολ, άσοχη. Ποιο? Ηρακλής Παναθηναϊκός. Ηρακλής Παναθηναϊκός. Ξέρω, μωρέ. Δύσκολα μας βάζει. Και βρήκε τους αργούς ο Παντελίδης εκεί πέρα, ρε. Ξέρω εγώ πώς θα γίνεται εσύ το έργο. Θα ξεκίναγα στη θέση του Πασά τον Μπαστακό και σέντερφορ θα ξεκίναγα τον Περόνε. Πάμε!
Πάμε επόμενη γραμμή. Τον Αλέβαντο θα σταματούσα, λέει. Λέει ο φίλος. Σταματάω τον Χακόμπο, αλλά μου σπάει το περιπολικό. Γκατούζο, Σταμ, πέρσι ο Λιβάρης, γιατί οδηγάει Ντάτσουν χωρίς πινακίδες. Δικός μας είναι αυτός. Μόνο που έγραψε Σταμ μέσα. Τάκι Γκόνια, οπωσδήποτε το σταματάω και το μάνταλο της ΑΕΚ. Φάτσες για ταινίες θρίλερ. Σάκη στήρα 13. Ριμπερί στο Αλκατράζ. Πόπο ρε φίλε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Για Παζουχτσί. Τον Ελέφαντο δεν το σταματάω και τον Αστόπουλο με τίποτα. Θα βρω τον πέρα μου. Αυτή τη στιγμή βάζω μέσα σκανδαλίδι και φόβη γεννηματά. Τώρα. Ναι, τώρα βάζω. Τώρα. Σκανδαλίδι τον βάζω, ναι. Το σκανδαλίδι τι να το κάνει. Έτσι. Λοιπόν. Βαλιώτης. Όχι. Ξέρεις ποια φάτσα. Ξέρεις, αν ήμουν αστυνομικός. Κάτσε, ούτς, περίμενε, θα μας πει τώρα. Κάτσε, τώρα, γιατί πάλι θέλει να πει τώρα. Έλα, λέγει. Μένιο Κουτσόγιοργα. Μένιο Κουτσόγιοργα. Μένιο Κουτσόγιοργα. Και τον άλλο που είχε έπαρση, που έβαφε τα φρύδια του. Ο Κίμων Κουλούρης. Άμα βαψοφρύδια. Αυτό το κουλούρι, περιπολικό, πραγματικά, γιατί τον είχαν συλλάβει κάποια στιγμή, είχε κάνει οδηγούς επιβεβαίως, κάτι κόκκινα πέρναγε και μιλούσε απρεπώς. Γλίτσισε έτσι, γλίτσισε. Έλα. Ναι. Ο Κουλούρης έφερε 1000 άτομα στη Θεσσαλονίκη στη συγκέντρωση και τα έδειχνε για 500.000. Ναι. Τι να κάνει, είχε καλό τέτοιο να σκηνοθέτει μαζί. Δεν σταματάω ασλαμά, λέει ο άλλος. Κύριε Συνομικέ, αφήστε με, κύριε Συνομικέ. Εσύ, ναι. Τι έπαθε ο... Ποιος έφυγε. Το μεσημέρι. Είναι καλύτερο τι μεσημέρι, τι γίνεται. Ποιος. Τι τρώει. Ο Γρηγόρης. Γρηγόρης. Μια χαρά είναι ο Γρηγόρης. Ο κάνει ρεύεται, γρουπ κάνει. Α, ναι, άλλο είναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μου λες. Για το παιχνίδι που σου έλεγε πού να βάλω με το κεφάλι το μεσημέρι. Ναι. Καλά, τι ήταν αυτό το παιχνίδι και του πρέπει να κλειστούμε. Δεν μου λες το παιχνίδι για το 82 στην Ισπανία, το Μουντιάλ. Ναι, ναι. Ο τελικός. Το 3-1 λες. Όλα πάρτε με τη σειρά να τα δεις τα παιχνίδια. Ναι. Δεν θα ξεχάσεις αυτό το παιχνίδι χθες που είδες. Ναι. Προσωπικότητες. Είχε πέσει στο Αργεντινή, Βραζιλία, Ιταλία. Και όλες οι δημιουργίες, θυμάμαι, γράφανε η Ιταλία ανάμεσα σε δύο λύκους. Ναι. Και προκρίθηκε. Ναι. Και με τη Γερμανία τα ίδια γράφανε και τους έκανε κουζουλούς. Θυμάσαι. Έκλεισες εσύ... παλιά άνθρωπε να μιλήσει κι άλλος. Πολλά μηνύματα. Ακούς. Γίνεται και ο χαμός. Πρόσεξε. Χαμός γίνεται. Ανοιχτός Χατζηνάκου. Ρε Στέφανε. Έλα λέγε γρήγορα λέγε. Ναι, ναι. Γιατί τι με το προπονητή, τι πάθετε που το διώξετε. Ποιο ρε. Αυτό. Δεν μας έκανε, πήραμε άλλον. Αυτός που ήρθε με θυμιά μας προπονιάστο. Κλείσε, φωνάζει ο Γιάννης. Ένα μήνυμα μόνο. Από τον ανιψιό του Χατζηνάκου, τον Βασίλη. Πάμε. Τρομερό μήνυμα και πάμε σε διάλειμμα. Πώς να πάρω κύπελο τότε στο Καφταντζόγλιο με τον Ολυμπιακό, όταν από την εντεκάδα του Άρη δεν σταματούσες κανέναν για σύλληψη. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way.
Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Κυλκισιώτης έμπορος ρούχων. Λοιπόν, δεν σταματάς σνάουτσερ και παίρνεις αυτόφορο με τη μία το Γιαννιώτα. Τι έκανα από ελ. Και το είχα διπλό. Μια χαρά. Σιρόπουλος. Από Καμποχώρη. Φίλος. Σιρόπουλος, ναι. Για να σταματήσεις Παπαθανασάκη και Καγιούλη Ρατ, πρέπει πρώτα να τους βρεις. Μεγάλη Σιρόπουλε. Σιρόπουλε μεγάλη. Σωστός ρε μίλε. Συνάδελφος Θείου Σκρούτς, τον Καράπαπα λέει κατευθείαν μέσα στη στενή. Ναι, έχει μούρις για σύλληψη. Καράπαπας, ναι. Καράπαπας. Λοιπόν, Χρήστος από Λαμπράκη και Παπαχρήστο του Ολυμπιακού Σεντερμπάκ, που το θυμήθηκε. Ωραία, φίλε Παπαχρήστος, ε. Που έπαιζε στα Γιάννενα, ρε. Από κάτι μάμα, λέει ηλεκτροπληξία, μουσική. Τα καλύτερα παιδιά, ο Παπαχρήστος. Ναι. Πάμε στον κόμμο. Έλα, έλα φίλε. Εσύ, φίλε, εσύ που μας ακούς. Ναι, 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 ναι. Έλα. Καλησπέρα στην παρέα. Εσύ είσαι αυτός, πάμε. Καλησπέρα. Λοιπόν. Γεια σου, μεγάλη. Γεια σου, παιδιά. Τώρα, αυτό που λέμε και για τον Άσο εδώ πέρα, δίπλα μένω. Τώρα πάω σπίτι. Ναι. Θέλω τη γνώμη σου για την Μπάγκερ φέτος. Τι θα κάνει. Η Μπάγκερ φέτος πιστεύω θα πάει τελικό. Θα του σηκώσει, αυτό είναι το θέμα. Τελικό εντάξει. Τελικό θα πάει, δεν ξέρω τώρα. Κουμάρι την έπαιξες. Δεν πιστεύω στην Αθλέτικο. Δεν πιστεύω στην Αθλέτικο με τίποτα. Γιατί μέχρι τότε βιολογικά τα πρεσαρίσματα και αυτά μόνο εκεί μπορεί με τη δύναμη και όλα αυτά τελειώμε, έχει τελειώσει. Πιστεύω θα το πάρει η Ρεάλ. Πάει η Ρεάλ, τέλος πάντων. Ο Αβέντης Γιαννέλος θα το πάρει. Λες ε. Ναι. Άντε να δούμε εμείς πότε θα την πάρουμε την κούπα. τι, 4 χρόνια, πολλά είναι. Έλα ρε, εντάξει, πολλά είναι. Τι είναι να πούμε. Επειδή είπε τώρα ο Γιαννέλος θα πάρει την κούπα, θα το πάρει κιόλα, θα δείξει, κάτσε. Εντάξει, μετράει η γνώμη του. Μετράει ρε φίλε, μετράει μπάλα, βλέπει, αλλά εντάξει. Ξέρεις γιατί στο λέω. Για πες. Τα χαφ της Ρεάλ αυτή τη στιγμή τα βλέπω σε τεράστια φόρμα. Τα χαφ. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Και ναι. Για μένα αυτός που θα πάρει το Champions League θα έχει τα καλύτερα χαφ. Ναι, ναι, εμείς είμαστε αυτά να πάνε στα χαφ, εντάξει. Εσείς τα χαφ εκεί έχεις θέματα. Γερά θέματα. Αφού έχουμε τον άλλο, τον παππού, τον Αλόνσο, τέλος πάντων. Με Αλόνσο και εσύ τώρα, κοντζαμά Μπάγκερ, με Αλόνσο τώρα. Εμείς το φέραμε, άλλος ο Λουκανικάς. καλά σε Λουκανικά, καλά τον είπε. Τόσα χάφ έχει να πει. Τι να κάνουμε. Έδιωξαν και τον άλλο. Του Σβάινστάγκερ. Μια αρρώστια έχουμε. Τι, ούτε με Ελλάδα ασχολούμαστε, ούτε με τίποτα. Ναι, ναι. Έγινε. Και τώρα ποιο θα σταματούσε τον δρόμο για να κόψω πρόστιμο. Έναν Όλεκ Βερετένικο που είπε στον Άρη θα σταματούσε. Βερετένικο. Τον άλλο του Σαμπουτζή. Σαμπουτζή. Παχύνη κιόλα. Το Σαμπουτζή σίγουρα. Λίγο εκεί πέρα περίεργο μου φορά τον Αγαθοκλέο από τη μάπα του. Ναι. Λίγο περίεργο και τον Αμαϊφούλε. Δεν μου λε. Το Λάκη τον Ιωαννίδη θα το σταματούσε. Στο αεροδρόμιο. Δεν το ξέρω. Δεν το αυτό δεν το ξέρω. Είμαι. Δηλαδή, καθώς που σου είπα, εγώ τότε ήμουν. Περπατούσα, να πούμε. Λάκι, ο Ανή. Φίλε, ένα που σταματήσανε και το χώσαν και μέσα μια και έξω ήταν ο Μισούνοφρε, φίλε. Καρακιό. Μισούνοφρε. Για χαρά. Γεια σου, ρε φίλε. Για τα σίδερα Παύλο και Νάτσο Γκαρσία. Καλά, και ο Νάτσο εκείνο ήταν. Σταματάω άνετα Βιτόλο και κάτσε ύποπτη κοντή, του έβαζα ήδη στο κελί. Σταματάς Μίλαν Τζούρτζεβιτ, Ντάνοτ, Λούπου και από δημοσιογράφου Σταύρο Κόλκα. Δεν σταματάς Δημήτρη Σαραβάκο και Γιώργο Τουρσουνίδη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Και πάνω καμένο γιαρκουδοτέστ λέει. Γιαρκουδοτέστ. Στον επόμενο ευσεβή κύριο. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Πολύ γέλιο, πολύ λίγο. Σταματάς Καρανίκα από ΣΥΡΙΖΑ. Γουστάρισε εσύ τώρα, ναι, ναι. Πολύ γέλιο. Γουστάρισε γέλιο τώρα, εσύ. Να φύγω ρε φίλε, παρατάω την εκπομπή, φεύγω ρε φίλε. Φεύγω ρε. Τον Ανθοπόλη που πανηγύρισε στο μάτς με την Τότεναμ.
Πόπο ρε μάγκα. Εκείνο το σταματάει. Εκείνο είναι για να δουλεύει, να δουλεύει νυχτοκάματο σε νταντάδε για να ταΐζουν τα παιδιά, να τον βλέπουν και να τρώνε λοιπόν, το φαΐ. Πόπο. Αυτό που μπούκαρε να δίνει το σιφάκι, το σταματάει. Και εκείνον. Και εκείνον, φίλε. Τον Νίκο. Το σιφάκι και το σιφάκι μέσα. Λοιπόν, με τον Νίκο θα πάμε να φάμε. Να πάμε. Ακούει την θέλω εκπομή. Να έρθω κι εγώ. Ακούει την εκπομπή, θα πάμε να τσιμπήσουμε κάποια στιγμή. Καλά του ξηγήθηκε τώρα του Μιχάλη εκεί πέρα. Όχι, άμα του δίνει και καμιά. Καλά, έπρεπε να του δώσει μια και εκείνο που φάγαμε τον κόλλα από τον τέτοιο στο τελικό. Λέγε φίλε, λέγε. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα τον έχετε πει, αλλά άμα τον έχετε ξεχάσει είστε απαράδεκτοι. Είμαστε. Κάτσε να μάθουμε. Το τρομοκράτησε την Μπουλ. Το Τσιμπούρ. Ναι, το είπαμε. Τον είπαν όλοι. Αυτός έχει στο σπίτι του Γιάπκα. Σίγουρα. Ω, το βγάζει μέσα με τα μπούνια. Και επίσης και τον Λέοβατς μαζί. Το Λέοβατς, ναι, και ο Λέοβατς. Μαζί το δένει χέρια πόδια. Εγκομίτη σταματάς με Γιασεμάκη. Δεν σταματάς Μίετσελ και Σορλέν. Αντιτουριστικές φάσεις είναι αυτός ο Εγκομίτης. Μίετσελ δεν σταματάς. Ναι, ναι. Δεν σταματάς με τίποτα. Ο πιο μπούφος δημοσιογράφος. Ο Μπογδάνος. Ο Μπογδάνος, ρε φίλε, πω. Δεν το σταματάς. Σανιάρης μεγάλος. Δεν το σταματάς. Έσκαγε, είπε τώρα αυτό που είναι, Sky στις 3. Ναι, Sky στις 6. Sky στις 3 τώρα. Sky το τσιγαράκι στις 3. Ναι, στις 3 Sky. Και δεν έβαζα μέσα και... το τέτοιο να ρε. Αχ, κόλλησε το όνομα. Δεν πειράζει. Πάρε ανάσες. Πάρε ανάσες. Θα το βρεις. Ποιος είναι, ο Πετρωτός. Πετρωτός, όχι δεν. Δεν το σταματάει. Δεν φυσικά δεν το σταματάει. Δεν το σταματάει. Τι μπαλάρα έγινε Λιόν Ρώμα ρε φίλε να πούμε. Πω. Τι ματσάρα. Τι έπαθα σήμερα. Για πες. Βλέπω 1-0, Λιόν πότε το έκανε, πριν το 10. Ναι, με τον Σαλάχ εκεί στη κόντρα. Ναι. Και 1-1 και 2-1 έγινε, ναι. Τρέχω, ντύνομαι, ναι. Πάω να παίξω ανατροπή. Ναι. Πάω έξω, πρώτο πρακτορείο κλειστό. Δεύτερο πρακτορείο κλειστό. Ναι. Τι διάολο. Ρωτάω ένα κύριο, λέω, κύριε, μπορείτε να μου πείτε, επειδή είμαι καινούριος εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέω, κύριε, μπορείτε να μου πείτε ένα κοντινό πρακτορείο που να είναι ανοιχτό. Μου λέει, έχει πρυγεία. Πόρε γάμο την καντεμιά μου, λέω, μία φορά να πάω ταμείο. Ναι, είχε πρυγεία. Ναι, και έγινε ανατροπή 4-2 η Λιόν. Την καντεμιά μου. Ναι, φίλε. Και βλέπω μετά διπλή ανατροπή. Ναι, διπλή. Α, λέω, αυτή είναι τρελή. Δεν γίνεται. Πού μένεις τώρα εσύ εδώ, καινούριος είσαι, καινούριος στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πήρα μεταγραφή από Χανιά Θεσσαλονίκη. Καλά, ράβεις την Κρήτη και ήρθες εδώ, ρε. Εντάξει. Καλά περνά τώρα, τα ξέρω εγώ. Καλά περνά. Θα χτυπήσει το δύο τηλέφωνο από το κάτω όροφο τώρα καμιά φορά. Γελάς. Γαλάτε ζάχαρη σε αποδείξει. Ζάχαρη με μέλι. Και εγώ θα έρθω να χτυπήσω γιατί είμαι τελείωσε ο καφέ. Άιτε κλείσει παλιόπαιδο. Σταματά, Σέρζιο Κορσίσαο, δεν σταματά το μαλάτο. Εντάξει, Κορσίσαο, ρε φίλε, δεν το σταματά. Ούτε σταματά. Σταματάω άνετα κολιτσιδάκι και καλιτσάκι. Δεν σταματάω με τίποτα τζαλακό στα κεφάνι του Τζιάρη. Ο Σάββας από την Κομωτινή. Σάββας από την Κομωτινή. Ναι. Ωραία. Σταματάει το φάνι του Τζιάρη. Ο αξιότιμος επόμενος κύριος. Ναι. Δώσε. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Λέει ο υβριστής Αργιανός. Ναι. Ο οποίος έχει το παράπονο του με τον Άρη. Τι. Την Παρίς Σεν-Ζερμέν. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν έχασε. Η Λαμί Σεν-Ζερμέν πότε. Η Λαμί Σεν-Ζερμέν θα μας πατήσει δύσκολα. Ο Απόλλων Μαδρίτης. Ο Απόλλων. Πάμε ρε φίλε, γιατί με στεναχώρησε τώρα με τον Απόλλων εδώ Μαδρίτης. Εδώ είσαι. Για πάμε. Λέγε. Έλα ρε, εγώ είμαι. Εσύ ρε όμορφε. Τι λέει Στέφανε, τι κάνουμε. Τι να κάνουμε, εντύπωση κι άμα βρούμε κανένα τέτοια στεναχωρημένη, κάνουμε και από αυτό. Αεκτή από δυτική Θεσσαλονίκη. Δυτικά. Τώρα έρχομαι και στα δυτικά, να ξέρει. Ναι. Μ' αρέσει πολύ ρε φίλε, γουστάρω. Συνέχεια. Προπονεί ένα πολυβόλο. Ένα πολυβόλο, ένα μηνυκά. Oh. Ναι. Αυτά είναι. Πόσο χρόνο είναι το κοριτσάκι? 18. 18 χρόνο κοριτσάκι, το πιάσει τον κόκκινο και το κάνει μπαούλο. Τίποτα. Σαν τον μπαλόν από τα τζάμπο θα το φουσκώσει. Τι το προπονείς? Μπόξι, kickbox. Είναι ένα πολυβόλο 18 χρονών. Ναι. Πώς τη λένε? Χριστίνα Ντέτζα, Νέντζα. Νίντζα είναι αυτό. Νίντζα. Χριστίνα Νίντζα. Νέντζα τη λένε. Και ακροάτριά μας. Νίντζα. Ο μπαμπάς της, ναι. Έτσι μας είπε. Έχει γράψει το πουλίο και βαρά να βέρτα σουβλάκια. Πολυβόλο είναι αυτή. Ρε. Πολυβόλο. Το μισό λεπτό προπόνηση του βράδυ σε σουβλάκια, ρε φίλε. Δεν μας αρέσει. Διαγώνεις κάτι τέτοιο. Ναι. Παιδί, ρε. Ναι. Αυτά είναι, άντε καλή επιτυχία. Εντάξει. Τι παιδί, ρε φίλε. Τι ήθελα να πω. Όσο και να βοήθησε η διαιτησία του Μπαρσελόνα, 6 γκολ δέτρος. Ναι. Δέτρος. Είναι γνώμη μου αυτή. Προσωπική. 6 γκολ δέτρος. Τώρα δεν πάνε να λένε οι άλλοι ότι γουστάρουνε.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάω, εντάξει, ήταν φοβερή ματσάρα χθες αυτή. Εντάξει, τέτοια μάτς σπάνια βλέπεις. Είναι μάτς γιατί αυτή, ρε φίλε. Να κάτσεις τηλεόραση, ρε παιδί μου. Αυτό ακριβώς το ακριβώς. Από την Coca-Cola σπόρια να θες μετά να φας πίτσα και να σφίξεις και τρία ουίσκι στο τέλος. Τέτοιο μάτς. Κοίτα, Στέφανε, τέτοια ένταση που είχαμε χθες με την παρέα μου δεν θα έχουμε ούτε την Κυριακή με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εννοείται, ρε φίλε. Βλέπεις και μπάλα τώρα εκεί. Αυτό ακριβώς. Γιατί την Κυριακή βλέπω να κοιμόμαστε. Αν και θα νικήσουμε. Το κοντό τίποτα δεν το είναι. Κοντό, το λίστερ είναι χαλασμένο ήτανε. Δεν έκανε καλά τα ούλα. Μεγάλος φλόρος ο κοντός. Δεν μπορεί το κοντό. Τι θα να πω λίγο, τι γκάλωπ έχουμε. Ξαναπες το. Τον γκάλωπ τι είναι εσείς. Είσαι μπάτσος της Λίδας. Είσαι δηλαδή... Ασφαλίτης ρε παιδί μου. Ασφαλίτης. Ναι. Ποια μούρη σταματάς για ύποπτο. Για έλεγχο, το σταματάς ή μέσα κατευθείαν. Φυσικά θα σταματούσα. Και ποιον δεν θα σταματούσες ποτέ. Φυσικά θα σταματούσα εσένα, Ραπτόπουλε. Κανονικά, ναι. Μέρα γιατί. Φυσικά. Εγάλα τέτοια φάτσα. Ας... ναι. Ποιο δεν θα σταματούσα. Δεν θα σταματούσα τον Πελετιέρη, αν το θυμάσαι. Πελετιέρη, ναι, ρε φίλε, το θυμάμαι, μου έρχεται σαν φάτσα τώρα. Πελετιέρη. Ρε φίλε, εκείνο τέτοια φάτσα ούτε μίγα να σκοτώσει, δηλαδή. Εντάξει, τέτοιο φλόρο. Το Μουτσινά τον σταμάταγε. Το Μουτσινά. Ναι. Αυτά που έγινε στον Αλφα και του τέτοιον, ρε. Το Πασχάλη Αρβανιτίδη το σταμάταγες. Πασχάλη Αρβανιτίδη. Όχι. Ράπες ένα σίγουρα. Κανονικά. Δεν γλιτώ. Τι θα να πω. Για την Κυριακή. Ναι. 2-0 ακριβές σκορ. Θες, ε. Σίγουρα. Γιατί. Αραούχο και τα δύο. Αραούχο. Ετοιμαστείτε παόκια. Μη του Αραούχου βγει κανένα Ζαχαρούχο μετά και έχουμε άλλα. Μη σε κάνει. Ζαχαρούχο. Κλείσε το ταχαμόν και φύγει σε καμιά κόντρα. Πρίγκοβιτς και έχουμε Γλαρίνοβιτς μετά. Πανιόνιος 10 λεπτά ακόμα, άλλα δύο γκολ θα σε έβαζε. Βέβαια. Ανοίχτηκε πολύ. Με τους ναι, ανέβηκα γιατί δεν ψάχνα το διπλό. Εγώ δεν. Έβαλε Αραούχο και έβαλε δύο ψηλούς εκεί. Λάθος. Ήταν όντως λάθος. Ήταν δύσκολο. Δεν πιστεύω να ρίξει κανένα Αλμέιντα μέσα. Όχι, νομίζω τραυματίστηκε κάτι τέτοιο. Ευτυχώς να λες άμα τραυματίστηκε. Καλό αυτό. Μη μας άσχεσαι γιατί... χειμένεθ και βράνιες πίσω. Χειμένεθ ναι, και ναι. Να ξέρεις, θα την βρει την άκρη. Θα την βρει όντως. Θα γίνει, εντάξει, μπορεί να μην είναι το μάτς πολύ της τηλεθέας, αλλά θα γίνει καλό σκάκι. Είναι και ναι, δύο, αυτό ακριβώς. Έχουν και οι δύο μεγάλη κόντρα τώρα μεταξύ τους. Ξέρουν ότι είναι καλοί προπονητές και θέλουν να κοντραριστούν. Συντακτικοί αυτοί τώρα. Τέτοιο κόλπο θα έχουν. Τέλος πάντων, ετοιμαστείτε παόκια. Εγώ και την Δευτέρα θα πάρω τηλέφωνο. Έτσι, πες τα παόκια. Τώρα θα βγουν και τα παόκια να ετοιμάζεις. Τι να βγουν και να μας πούνε τώρα να βγουν. Τι να βγουν, κάτσε ρε φίλε. Βγήκαν από τις τρύπες τους τώρα, άντε τώρα μη λέμε τώρα. Καλά. Έλα τώρα, μη λέμε πλάκι. Καλά, μην αρχίζει ο ψηλός εκεί ο σέρβος να πούμε να τεντώνει την κουτσίδα το βράδυ. Πώς τη μαζεύεις κάθε γκολ. Την κοτσίδα. Την κοτσίδα κάθε φορά που σκάφει. Θα την τεντώσει για κάτι άλλο την κοτσίδα. Έτσι πάλι τώρα. Έτσι παλιό που το παλιό. Από πού παίρνεις τηλέφωνο, ρε, από εδώ. Εδώ, από Δυτική Θεσσαλονίκη. Από Δυτική, ναι, ρε, αφού είπε. Ναι. Πέρα από Διαβατά. Πέρα από Διαβατά, πολύ πέρα. Πω, πω, ρε, φίλε. Κι άλλο. Πω. Η διάνοση σε λέει. Εκεί, ρε, ούτε αντιτρομοκρατική έρχεται εκεί πέρα. Καλά, είμαστε σχεδόν σύνορα με Σκόπια. Πω. Όχι, εντάξει, πλάκαν. Άντε, καλό βράδυ. 9:57 προτείνει. Ραπτό, πάρε αυτόν που είναι δίπλα στο μεσημέρι που φαίνεται καλό στην παρέα. Φέρε βράδυ να πίνει ουισκάκια κόκκινο. Στείλε γιατρό αντιπαοξή στην κερκίδα. Όλα αυτά τα κάνουμε όλα μαζί, ρε φίλε. Απλά, ρε φίλε, τι να πω. Όπου τη ζήσει να πω. Σταματάω λυσγάρο οπωσδήποτε. Λυσγάρα. Δεν σταματάω με τίποτε το μαλεζά. Στέλιο. Ναι. Εντάξει. Καλή φατσούλα. Το Χρήστος από τη Λαμπράκη λέει για λέει. Να λέμε και καμιά αλήθεια και εμένα με σταματάω για πλάκα λέει. Κανονικά. Είναι αυτό του. Εσύ από τη Λαμπράκη, ναι. Ναι. Το σταματάει τον εαυτό του. Σταματάς Γιώργο Παπαδόπουλο οπωσδήποτε και τι λέει για να δω. Με τίποτα λέει τον Κώστα Αντωνίου. Α, το, και Μάρμπλ, ναι, τον μπασκεμπολίστα του Άρη αυτό. Τον Μάρμπλ, ένα μαυριδερό, έναν. Το Λυσγάρα το σταματάει ο άλλος. Γιατί να μην το σταματήσεις. Σταματάει το Λυσγάρα. Άνετα. Ναι. Κανένας δεν είπε για τον Βαρέλα τίποτα, ρε φίλε. Αγαθιάρης. Δεν είναι, Αγαθιάρης. Το πω κολόκο το ούτε κρέσπο. Ούτε το πω κολόκο. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εσείς. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Σταματάω. Ναι. Μητρόπουλο Ολυμπιακού. Σωστός. Ναι. Για χασίς, υποψία χασίς. Ναι. Σταματάω
κολοπεδαράς αλλαγής. Όχι χαρακτηρισμούς. Κόπηκες. Κόπηκες. Όχι χαρακτηρισμούς. Όχι χαρακτηρισμούς. Σταμάτα όποιον θέλεις, αλλά χωρίς να τον χαρακτηρίσεις. Χωρίς πεδαρά. Έτσι. Τέτοια και λουλουλού και μαχαγά. Ναι, 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 ναι. Να είμαστε προσεκτικοί. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλά θα ήταν τα λέγαμε πιο σκληρά, αλλά δεν γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται. Σεβόμαστε. Ορίστε κύριε, ωραία. Εσείς με τη μιλήχια φωνή. Ναι. Που δεν θα σας σταματούσε συνήθως κανείς εσάς. Κανένας. Κανένας εσάς. Ναι. Ωραίο θέμα έβαλε έτσι Κώστα. Καμπός έγινε τώρα φίλε. Ας τι θέμα έβαλε τώρα. Σταματάς Μαυρέα το Χουρόγλου Βασίλη Κωνσταντίνου και Καραταΐδη και Κόνια. Δεν σταματάς Χαριστέα, Γεωργέα, Βάιο Καραγιάννη και Κολτσίδα. Τον Κωνσταντίνο και τον Κόνια παίζει για κατευθείαν μέσα. Ηλίας από Καλαμάτα. Καλαμάτα, ρε φίλε. Βασίλη Κωνσταντίνο, ρε φίλε. Λέγε φίλε. Έλα, δεν είπατε το κορυφαίο όμως. Το κορυφαίο δεν είπατε. Για πες το εσύ. Αυτόν από ο Πάσαρης μοιάζει Άγιος Πέτρος δίπλα του. Πάσαρης μοιάζει Άγιος Πέτρος. Ποιον είναι φίλε. Όχι χειροπέδησε και ισόβια. Επαναφέρει και ηλεκτρική καρέκλα. Πες μου. Το Μήτρογλου, ρε φίλε. Μήτρογλου. Αλλά έτσι που είσαι με το μουσί του Κατσικίσιο εκεί πέρα, ναι. Και ποτέ δεν θα σταματούσε έναν κύριο σαν το Κόντι. Ποτέ. Κόντι. Σαν το Κόντι. Κόντι. Ναι. Ποτέ. Ναι. Κύριος. Και για την Παρή που λες, ναι. Όταν τα έκανε αυτά ο Άρης με το Λεβαδιακό, ήταν πολύ γατάκι αυτή τη Παρή. Άντε πάει. Θέλει να πει κάτι ο Πίλης. Τις ανατροπές. Θέλει να πει κάτι. Τι εννοεί κύριος. Θέλει να πει κάτι τώρα. Έμεινε καμιά γραμμή. Έμεισαν του ρουρού πάλι είχαν οι γραμμές. Δύο γραμμές εκεί τώρα. Ωραίες. Και ένας αναβουσβήνει εκεί τι γίνεται. Και 50. Πάμε καλημέρα. Μαράτ. Καλημέρα, ναι. Ναι. Εγώ είμαι ο ένας. Όποιος πάρει τώρα μιλάει γρήγορα. Πέσαντα. Έλα, Έλα φίλε, εσύ, ναι. Εσύ είσαι ο τυχερός. Εγώ είμαι. Ναι, για αφού πέσανε. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να σας πω πρώτα την Κυριακή σε ποιο μάτι θα πάτε. Ήψιους σκέφτομαι. Ό,τι γουστάρεις πες. Λοιπόν. Κυριακή θα πάτε στο προοδευτική Ιωνικός. Παίζεις τον Κορυδαλό. Ναι. Με Κράνους και Αλεξίσφαιρο να πάμε εκεί. Μα πας μου ό,τι θες. Ο Ιωνικός είναι πρώτος μου φαίνεται. Όχο. Ναι, αλλά Ιωνικός προοδευτική τώρα πρώτος, τελευταίος. Δεν έχει. Γάμα, σωστό. Δεν έχει τέτοια. Ναι. Έχει ρόπαλα, έχει κόκαλα στις μύτες και τέτοια. Οπό. Έχει. Λοιπόν, ξέρεις ποιον θα σταμάταγα ρε φίλε με τη μία. Ποιον? Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλο. Θα το σταμάταγε, ναι. Ναι, γάμο, το δεν ξέρω. Και δεν θα σταμάταγα ποτέ τον Τάσο το Πάντο. Το Πάντο. Τάσος Πάντος, ωε. Ριπάντο, δεν σταμάταγα. Ναι. Εσύ σταμάταγες, Γιαννακόπουλο, Δημήτρη, πες ραπ, καλά και εσένα. Εγώ, αστυνομικός. Σταματούσες άνετα, ναι. Βέβαια. Τα πρόβατα, τα μια, τι είναι αυτά, τα έχεις δει που είναι κρεμασμένα ανάποδα μέσα στα ψυγεία, στα λεωφορεία. Λοιπόν, έτσι μέσα, κατευθείαν. Λοιπόν, από παράγοντες, ποιο θα σταμάταγες? Εγώ. Παλιούς, καινούργιους και τα λοιπά. Είσαι λοιπόν, μικρός. Μαρινάκι θα σταμάταγα. Ναι. Κόκκινο θα σταμάταγα. Ναι. Και ας μην είναι παράγοντας, θα το σταμάταγα το κόκκινο. Μέσα στο τσικουετσέντο εκεί πέρα σε τσέντο κόκκινο, μέσα. Το κόκκινο. Ναι, ναι, κοινή υποψίες. Κοινή υποψίες. Τι γίνεται. Κοινή υποψίες. Ναι, εύκολα. Θα έχει κάνα σάντουιτς εκεί δίπλα να το βαράει. Θα έχει από παράγοντες θα σταμάταγα τον Νίκο το Κανελάκι του Ιωνικού το συγχωρεμένο. Ναι. Δεν πεθάνει. Το Σκλαπάνι θα σταμάταγα. Το Σκλαπάνι. Σκλαπάνις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και για να μιλήσουν και οι άλλοι, γιατί το καλά σήμερα τον Γκάλοπ είναι φοβερό. Ναι. Δηλαδή θα πάει και για αύριο, πίστεψε με αυτό. Καλά, κάποιο... σίγουρα θα παίξει. Καλά, και μεσημέρι και βράδυ εδώ θα είσαι. Λοιπόν, πες Κυριακή, έρχεσαι να πάρω ρεπό από τη δουλειά να πάμε να δούμε προοδευτική Ιωνικός. Τι να κάνουμε, Αθήνα να πάμε. Κατέβα, εδώ πήγες στο αγροτικό αστέρα εκεί που βγάλαμε. Τι παιδί είναι αυτός, ρε. Το έδες ότι βγάλαν ανακοίνωση, ε. Ποιος? Το αγροτικό αστέρα. Τι ανακοίνωση, ναι. Κατηγόρησε το Στολτίδη και τον προπονητή. Λέει ότι φύγανε και δεν είναι για ένα παιδάκι 21 ετών ναι. Και δεν έφυγαν για αυτό το λόγο και κάτι τέτοια. Αμάν και αυτή να σε πω κάτι, μωρέ. Ο αγροτικός ναι. Αστέρας ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Ναι. Ας τον βάζανε να παίξει το παιδάκι εκεί πέρα να κάνει το κέφι του, να παίρνει και αυτή το μισθό του. Τι ψάχνει να βρει. Βέβαια. Βάλ τον αλλαγή, βάλ τον σε 46, άμα τι και άλλοι καλύτεροι είναι. Ο Δινόπαπας δεν είναι καλύτερος. Ας τον βάζανε το παιδάκι να παίξει.
Βάλ τον εκεί δεξί. Πάει και με το δάσκαλο στη, στη, στα τεφάνα. Που μια χαρά. Πούδρα. Και ξέρεις τα τεφά. Κόκαλα, ναι. Κάνε τρύπα μύτη. Βάψε εκεί μουσια, βάψε το ένα, αυτά τα μαύρα που φοράνε οι στρατιώτες. Ναι. Πάρε κράνη και έλα κάτω κορδαλό. Πω πω ρε φίλοι εκεί πέρα, τι θα γίνει να πω. Θα γίνει, μακελιό θα γίνει. Πω πω. Τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ περιμένω να μου πεις άμα είναι και, και μου πεις έρχομαι. Ξέρω είναι μεγάλη απόσταση, δεν είναι και 5 λεπτά. Να έρθει με το Κόρντομπα εκεί. 5 λεπτά με το τηλέφωνο. Εντάξει. Έχω βγάλει 172.000 χιλιόμετρα σήμερα. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Έχω ακόμα δρόμο. Έχεις. Έχω δρόμο ακόμα. Τον Flintstone στο αμάξι θα πάρεις τώρα. Αυτό ρε το θυμάμαι. Α, το λιώσω. Θα το λιώσω όσο πάει. Λοιπόν, περιμένω να πεις, ε. Να σε καλά. Άιντε ρε. Κόψε τις ιστορίες με τα σταματήματα γιατί από τις 12.30 με έχουν σταματήσει οι μπάτσοι τρεις φορές. Ωραία, φίλε. Μα ακούει και η αστυνομική τώρα, κατάλαβε. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Έδωσε εκεί που πήραν καφέ σου ντεηλίσου, ξεκίνησε να σταματάνε τώρα αυτή. Σταματούσαν στάνταρ Κώστα Μαυρογεννίδη, τον αδερφό του Δημήτρη, αθώος ο Στολτίδης, Χρήστος ο Πακετάς. Ο Χρήστος ο Πακετάς, αθώος ο Στολτίδης. Μέσα νόμπλια λέει, λόγω ομιλίας, έξω, καρα, τι λέει, καραγκούνι, λόγω κλάψας, Χολίδης φιλιά. Λοιπόν, σταματάω Άγγελο, δεν σταματάω Μπουανανότε. Μπουανανότε. Αν παιδάκι και ελαφρύ λέει τον κόβεις λέει. Ναι, ο Μπουανανότε. Μπουανανότε. Άγγελο χρόνια σταματάς. Αγόρι μου, εγώ δεν σταματιέμαι ούτε από, ούτε από τον εισαγγελέα. Αγόρι μου. Εγώ θα σταματήσω εμένα. Εγώ αγόρι μου, ποτέ δεν έχω δημιουργήσει θέματα. Με τον νόμο. Με τον νόμο. Καλημέρα. Ορίστε. Γεια σας παιδιά, την καλημέρα. Γεια σου ρε φίλε. Περνάς καλά φίλε. Περνάς καλά. Περνάω πάρα πολύ καλά και μάλιστα ακούω κάθε βράδυ γιατί έτσι πιστεύω από τη δουλειά και βάζω και μου κρατάτε στην τροφιά. Λοιπόν, βάζω μέσα Τρίφων Ιβανόφ, το θυμάστε τον. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τον βούλγαρο αμυντικό δηλαδή. Τρίφων Ιβανόφ, κάτι μου λέει τώρα. Άλλον. Για υποποχή στο Έτσκοφ ήταν αυτό. Μπράβο, μπράβο. Καλά κατάλαβα. Το 94 ήταν ο αμυντικό εκεί πίσω. Που από φίλε να είχε κάτι καρούμπαλα στα μούτρα, ρε φίλε. Με χέτη και τα λοιπά. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Επίσης βαμβακούλα, παιδιά. Βαμβακούλα, ναι. Ναι. Βαμβακούλα, αλλά με το, με το καλτσόν που φορούσε. Το κολάν εκεί. Τι φορούσε τότε. Λοιπόν, δεν σταματάς με τίποτα. Λυπηρίδη. Λυπηρίδη. Με συγχωρείτε που με είδατε, ρε φίλε. Τίνο Αγγελίδη, σταματάς. Αγγελίδης, όχι. Άνθρωπος, εντάξει, με το baby face, αγγελικό πρόσωπο. Και δεν σταματάς το σολοθάμπαλ. Σολοθάμπαλ. Έτοιμος να κλάψει. Ιγνάτσιο σολοθάμπαλ, ρε φίλε. Τι είπες τώρα, ρε μάγκα. Και από παράγοντες βάζω μέσα του Σαλιαρέλη και τελειώνω. Ναι, βέβαια. Ναι, ρε φίλε, τι θυμίζει. Λοιπόν, παιδιά, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Δεν μου λες, Αλέκο Κατσαούνη, σταμάταγες. Όχι. 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 Εντάξει. Πάμε, πάμε. Αντιτουριστικός. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σου, φιλαράκι. Δεν σταμάταγα ποτέ Δημήτρη Μπουγιουκλή. Μπουγιουκλή. Δεν σταμάταγα ποτέ Δημήτρη Μπουγιουκλή. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή μου. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ έχω ένα άλλο θέμα. Ναι. Αν και άρρωστος βάζελος, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πάμε παρακάτω. Γίνω με το φίλο μου του Δημήτρη εδώ έξω να, έτσι, να πιούμε, γιατί έχω μια εγκόμενα ρε φίλε. Ωραία, τώρα το πας καλά. Τρία χρόνια σχέση, άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Τρία χρόνια σχέση και με ξέχεσαι ρε μαλάκα σε ένα βράδυ και τώρα πίνω τον κόλο μου να την ξεχάσω. Πες μου λίγο. Μικροφωνίζεις αλλά περίμενε τώρα, τι σε παράτησε εννοείς. Τι να θέλω, ας τα πούμε, ναι. Δεν μου λες, τώρα έγινε κανένας άλλος τρώει ρε παιδί μου γνωστό σου γι' αυτό και δεν το ήξερες. Όχι, δεν τρώει κανένας ρε φίλε, απλά της την κάρφωσε. Αυτή φεύγει έξω. Όχι, να εγώ φεύγω του χρόνου έξω, άσε, τι να σε λέω τώρα. Τρία χρόνια, πόσο χρόνο είσαι, λοιπόν, πάνω από 25 είσαι. Λοιπόν, άκου εδώ εμένα. 24, μέσα, άκου τώρα εδώ. Τυχερός, άσε, θα τη φορτωθεί κανένας άλλος. Ναι. Τυχερός είσαι, λέει. Θα τη φορτωθεί κανένας άλλος, τυχερός είσαι. Όχι, τυχερός, αδερφέ. Τραβάστε ένα χώρια τώρα στην Ταλκά, έχεις. Το ματινάκι μου, ρε φίλε, ήταν ματινάκι μου. Ματινάκι, ε! Ναι, ρε φίλε, τι να κάνω. Το φορούσα το. Ήταν δικό μου, είναι, ξέρεις, σαν το σπίτι σου. Μπαίνεις, ξέρεις πώς είσαι. Ναι. Τρία χρόνια έχεις δηλαδή ιστορία τώρα με το ματινάκι. Είσαι στο ελεύθερο ναι, επάγγελμα, ναι, ναι. Φίλε. Τώρα θα βγεις επάνω, δεν. Και κάτσε ρε μάγκα, πώς είναι ένα πρωί, δεν έχει άλλη σημάδια πρόημα, ξέρω εγώ, κανένα δύο-τρεις μήνες πριν. Α, βολεύει και αυτό, ρε, βολεψάκια. Εγώ θα μείνω άλλο ένα χρόνο τουλάχιστον. Είσαι βολεψάκια, ρε.
Βολεψάκια είναι. Σταμάτα να μα πήρε. Βολεψάκια είναι. Όχι και βολεψάκια. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Να σου πω κάτι. Όχι και βολεψάκια. Τώρα αυτά είναι βαριά πράγματα, αλλά. Ναι. Η Ματίνα που λες φεύγει έξω. Πάει Βέλγιο. Στην Αμβέρσα πάει. Όχι Αμβέρσα, εντάξει. Βέλγιο, Βέλγιο. Δυνατά. Βέλγιο, πού είναι, σίγουρα από την Ολλανδία είναι Αμβέρσα, ρε. Ναι, ρε, άλλο τον, άλλο το άλλο. Άλλο, άντε λέγε τώρα, ναι. Ωραία. Και πάει εκεί. Και μου λέει σε μία ώρα πρωί. Ναι. Μου λέει τέλος, εγώ φεύγω. Πες μου τι προτείνεις να κάνω. Δεν υπάρχει τέλος, εγώ φεύγω. Είναι άλλο στη μέση, να το ξέρεις αυτό. Είναι άλλο στη μέση, λέει. Είναι άλλο στη μέση όταν στα λέει αυτό. Ποιο να το γαμίσει τον Καριόλη. Τι τον. Τι τον άνοιξα τώρα, δεν φύγει. Τούρμπο τον έκανα τώρα αυτόν. Κυλιτή τη ταχύτητα. Τι να κάνει, αφού είναι ο νίντζα. Καλημέρα, επόμενο κύριο. Τι να, του πάτησα το κάλο τώρα. Βράδυ, ναι, ο επόμενο και κεραχόκι, άκυρο. Ναι. Τι, τέτοια ώρα. Ορίστε, κύριε, εσεί. Τέτοια ώρα πίνετε, να προσέχετε πώ μιλάτε, γιατί σα κόβουμε. Σα κόβω, εμψυχρό. Έλα. Έλα, ραβ, καλημέρα. Καλώ. Εδώ είναι ο Φαλάκρο. Λοιπόν, σταματά τον Πολάκη. Πολάκη. 100%. Σίγουρα. Υπουργό Υγείας, ναι. Και τον αγαπημένο σου Καζατζίδη. Όπω φίλε, Καζατζίδη, του σταματά, ε. Ούτε μπάτσου σταμάταν αυτό να τον ακούσει. Εγώ φίλε τον Καζατζίδη δεν τον σταμάταγα. Για μη σου ζαλίζω. Γιατί θα με μετέδιδε την κατεμιά του. Αρνητική την, ενέργεια. Την αρνητική του την ενέργεια. Τέτοιο καταραμένο γουρσό λαμά. Μα που θα τον σταματούσε, θα έγραφε καινούργιο τραγούδι. Δηλαδή, πε ότι είμαι τροχόμπατσο. Εγώ. Εσύ. Και τρέχει ο Καζαντζίδης με τη Mercedes 160. Yeah. Και το σταματάω. Του κάνει τα νοήματα. Φρουφρού άκρη. Δεν ξέρω τι είναι ο Καζαντζίδης. Και βλέπω τη μούρη του. Και μου λέει, φίλε, εγώ τι να κάνω. Και ναι. Όπως είσαι, φύγε. Φύγε. Φύγε, φύγε. Άσε με, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πω. Θα σπάσει το στυλό μου, θα σπάσει το νύχι μου. Θα πάθω φούι, τι είσαι, κουρσού λαμά. Με τίποτα. Με τίποτα. Τι θες να τραβάς τώρα καμιά κατάρα συνέχεια για τα επόμενα χρόνια. Θα σε βγάλει κανένα τραγούδι. Να, ορίστε. Ένα εκατομμύριο κόσμο στην πόλη έψαχνε φίλο αυτό το βρήκε. Άκου να δεις. Δεν βρήκε φίλο. Το πρόδωσε ο φίλος. Με πρόδωσανε. Ναι. Γι' αυτό πήρες φίλο μετά. Τι να πάει. Έψαξα άδικα να βρω. Όλο παράφορο. Όλος παράφορο. Τι γουρσούζεις. Ανθρώπους να με νιώσουν. Τι να σε νιώθουνε μωρέ. Τα σάμενιο σου, τα σενιό, τα σάμενιο σου, τα